Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ είμαι ο Μανώλης Ανδρεαδάκης. Είμαι γεωλόγος, προσφύγιος διδάκτορας εδώ στο τμήμα γεωλογίας. Έχουμε γνωριστεί και άλλες φορές. Το μάθημα αυτό είναι από τα τελευταία του δευτέρου εξαμήνου. Άρα έχετε δει περίπου ό,τι είναι να δείτε από όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που έχετε επιλέξει. Αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα, να έχουμε ορισμένα πράγματα να τα θεωρήσουμε δεδομένα, εντάξει, να τα έχουμε ως βάση και να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτά που μας ενδιαφέρουν στο συγκεκριμένο. Τώρα, ετούτο εδώ το αντικείμενο που έχουμε μαζί με τον κύριο Λέκα είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο γιατί μπορεί να ξεκινήσει από αυτά που κανείς φαντάζεται στην καθημερινότητά του, από γεγονότα δηλαδή που συμβαίνουν κάπου αλλού αλλά επηρεάζουν όλο τον πλανήτη, και να καταλήξει σε αυτά που δεν φαντάζεται και που μοιάζουν με ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Οπότε κάποια πράγματα που θα πούμε σήμερα είναι οικίες εικόνες, απλά θα δούμε με ποιο τρόπο θα προσεγγίσουμε, και κάποια θα σας φανούν ακραία ή θα χρειαστεί να αλλάξουμε οπτική γωνία για να τα συζητήσουμε. Θα κάνουμε... Εντάξει, έχω υπολογίσει περίπου 3 κομμάτια, ας πούμε, για σήμερα. Στο πρώτο θα ξεκινήσουμε από αυτά που είναι πολύ οικεία σε εσάς που ασχολείστε με τις καταστροφές και θα τα επεκτείνουμε λίγο παραπάνω για να δούμε τι είναι αυτό που διακρίνει τις καταστροφές παγκόσμιας εμβέλειας ή τις παγκόσμιες καταστροφές από τις συνήθεις εντός εισαγωγικών καταστροφές. Στο δεύτερο θα διερευνήσουμε λιγάκι, θα κάνετε κάτι κι εσείς δηλαδή που έχει σχέση και με την εργασία που θα κάνετε στο δεύτερο κομμάτι. Θα διερευνήσουμε λίγο την αντίληψη διακινδύνευσης, γιατί στη μεγάλη κλίμακα τελικά η αντίληψη διακινδύνευσης που έχει η κοινωνία είναι αυτή που καθορίζει και τις δράσεις της ηγεσίας της πάνω στα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που κάνει μια κοινωνία μαζικά να αισθάνεται ότι απειλείται ή που κάνει κάποιες ειδικότητες, κάποιες κυβερνήσεις, κάποια φόρα να αισθάνονται ότι υπάρχει απειλή, αυτό είναι και ο προσανατολισμός από εκεί και πέρα της στρατηγικής. Έτσι, η στρατηγική τι είναι? Είναι οι δρόμοι που χαράσουμε για να πετύχουμε κάποιους στόχους σε μακροπρόθεσμη κλίμακα. Εντάξει. Εδώ λοιπόν η στρατηγική πάει πέρα από τα συνήθη, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για πράγματα που δεν απασχολούν την καθημερινή ρουτίνα, που δεν απασχολούν την καθημερινότητα, που δεν είναι κάθε μέρα στις ειδήσεις και στα πρωτοσέλιδα, αλλά παρόλα αυτά είναι υπαρκτά με μικρή ή μεγαλύτερη πιθανότητα φαινόμενα και μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας, άρα πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, ο ορισμός καταστροφής τι λέει? Λέει ότι είναι κάποιο συμβάν που επιφέρει απώλειες στην κοινωνία με αποτέλεσμα να μην μπορεί η ίδια κοινωνία να ανταπεξέλθει με τα δικά της μέσα. Εντάξει. Τι συμβαίνει όταν στη θέση της τοπικής κοινωνίας ή της εθνικής κοινωνίας βάλουμε όλη την ανθρωπότητα? Τι συμβαίνει δηλαδή όταν η καταστροφή έχει εμβέλεια σε όλο τον πλανήτη? Ποιον θα φωνάξουμε απ' έξω να βοηθήσει? Έτσι. Εκεί μπαίνει το πρώτο ζήτημα. Ότι όταν μια καταστροφή είναι τοπική ή περιφερειακή, μπορείς να φωνάξεις βοήθεια απ' έξω. Όταν μια καταστροφή είναι παγκόσμια, δεν περιμένεις βοήθεια από πουθενά. Άρα τι στρατηγική είναι αυτή? Τι πλάνο θα φτιάξεις ώστε αν κάποια στιγμή συμβεί ένα τέτοιο συμβάν να μπορέσει να μετριάσει τα αποτελέσματα? Το πρώτο πράγμα λοιπόν που αλλάζει λίγο ταράζει τα νερά εδώ πέρα είναι ότι δεν συζητάμε για συνήθεις καταστροφές απαραίτητα. Λοιπόν, άρα δεν συζητάμε για business as usual στο χώρο των καταστροφών, δηλαδή δεν είναι η καθημερινότητα των καταστροφών. Ξέρετε, υπάρχουν κλάδοι που ασχολούνται με τις καταστροφές, είναι η δουλειά τους. Άρα λοιπόν κάποια πράγματα είναι συνηθισμένα για αυτούς και είναι συνηθισμένες και οι δύσκολες συνθήκες τις οποίες συνεπάγεται. Ένας πυροσβέστης είναι συνηθισμένος να παλεύει με τη φωτιά. Έτσι, υπάρχει και η εξοικείωση με τον κίνδυνο και όλα τα συναφή. Εδώ συζητάμε για καταστάσεις που μπορεί να υπερβούν
τις δυνατότητες, τις ικανότητες, ακόμα και τη λογική με την οποία είναι στημένη ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οποιοσδήποτε φορέας. Άρα λοιπόν υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ο κύκλος της καταστροφής μπορεί απλά να σταματήσει. Γιατί να είναι τόσο μεγάλη η ζημιά που να μην μπορεί η κοινωνία να επανέλθει μετά, να μην μπορεί να ανακάμψει. Φυσικά μια καταστροφή για να είναι παγκόσμια εμβέλειας δεν είναι ανάγκη να είναι παγκόσμια καταστροφή, έτσι. Μια καταστροφή δηλαδή ή ένα συμβάν ή μια κρίση μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη, σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη τέλος πάντων, χωρίς απαραίτητα να έχει την ίδια ένταση και την ίδια ζημιά παντού. Άρα λοιπόν σιγά σιγά θα διακρίνουμε τις καταστροφές που έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις ή τις κρίσεις και τις, αυτά που λέμε παγκόσμια καταστροφή. Έτσι. Εδώ είναι μία από τις ταξινομήσεις με τις οποίες ξεκινήσατε μπήκατε στο αντικείμενο της μελέτης των καταστροφών και των κρίσεων και έχω διαγράψει εδώ όλα τα φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξελιχθούν σε αυτό που λέμε παγκόσμια καταστροφή. Δηλαδή, ένας σεισμός από αυτούς που συμβαίνουν καθημερινά σε όλο τον πλανήτη και μπορεί να είναι 5, 6, 7, 8, Ρίχτερ, 8,5, 9, δεν μπορεί να πλήξει ταυτόχρονα όλο τον πλανήτη, αποκλείεται. Εντάξει. Ένας καύσωνας, ένα κύμα ψύχους, ένας ακραίος χειμώνας, μια δασική πυρκαγιά, μια αστική πυρκαγιά, αυτά όλα φεύγουν από τον κατάλογο γιατί είναι καταστάσεις που εντοπίζονται χωρικά και χρονικά σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Οι πλημμύρες, έτσι, οι ξαφνικές πλημμύρες, οι ποτάμιες πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι χιονοστιβάδες, οι καθιζήσεις, όλα αυτά, έτσι, οι τροπικοί κυκλώνες, όλα αυτά είναι φαινόμενα που έχουν κάποιο περιορισμό χωρικό και χρονικό. Εντάξει. Κάποια από αυτά όμως μπορούν να έχουν πάρα πολύ εκτεταμένες επιπτώσεις ή κατά κάποιο τρόπο εξάπλωση ή εξάπλωση των επιπτώσεών τους. Εντοπίζω εδώ τους βιολογικούς κινδύνους, έτσι, που ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας από τους πιο βασικούς κίνδυνους για ολόκληρη την ανθρωπότητα, γιατί όπως θα δούμε σε λίγο έχουν προκαλέσει και τις μεγαλύτερες εκατόμβες θυμάτων στην ιστορία, αν εξαιρέσει κανείς τους πολέμους, και τα ηφαίστεια, τα οποία εκτείνονται σε κλίμακες, οι εκρήξεις τους, στις οποίες εμείς δεν έχουμε βιώσει ως άνθρωποι, ως ανθρώπινο γένος, μάλλον ως σύγχρονοι άνθρωποι, τα μέγιστα. Τις ακραίες ηφαιστειακές εκρήξεις δεν τις έχουμε δει. Έτσι. Δεν έχουμε δει κατηγορίας 8, ας πούμε, ηφαιστειακή έκρηξη. Δεν έχουμε δει έκρηξη υπερηφαιστείου. Δεν είναι όμως μηδαμινές οι πιθανότητες να το δούμε αυτό το πράγμα και να το βιώσουμε. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλα ηφαιστειακά κέντρα στον πλανήτη, θα δούμε σε λίγο, τα οποία είναι δυνατόν να έχουν τέτοιου μεγέθους δραστηριότητα που να επηρεάσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τεράστιες εκτάσεις του πλανήτη άμεσα και όλο τον πλανήτη έμεσα σε δεύτερο χρόνο. Και αυτό έχει συμβεί και το έχει βιώσει και οι παλιότερες γενιές ανθρώπων πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια. Και αν μια τέτοιου είδους, θα το δούμε αργότερα, έκρηξη συνέβαινε σήμερα, οι επιπτώσεις θα ήταν εξαιρετικά ασύμμετρες σε σχέση με αυτό που έγινε τότε. Άρα λοιπόν, βιολογικές προσβολές και ηφαίστεια είναι δύο κατηγορίες, ας πούμε, κινδύνων που ήδη βλέπουμε ότι θα μπορούσαν να δώσουν μεγάλες καταστροφές με παγκόσμια εμβέλεια. Το δεύτερο που θέλω να εστιάσω είναι στην άλλη ταξινόμηση που έχετε ήδη δει, είναι αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές με εξωγήινη προέλευση. Εξωγήινη προέλευση δεν σημαίνει τα πράσινα ανθρωπάκια που βλέπουμε στις ταινίες. Εξωγήινη προέλευση σημαίνει έξω από το άμεσο περιβάλλον της Γης. Τι μπορεί να είναι αυτό? Impact space weather, δηλαδή η σύγκρουση με κάποιο σώμα, με κάποιο μετεωρίτη ή με κάποιο κομίτη ή οτιδήποτε και ο διαστημικός καιρός.
που έχει να κάνει με την ακτινοβολία από τον ήλιο και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και εδώ πέρα είναι οι επιπτώσεις που είναι από ακτινοβολία γάμα, ας πούμε, από την έκρηξη ενός σούπερνόβα, έκρηξη στην ατμόσφαιρα όταν εισέρχεται ένα μεγάλο σώμα με μεγάλη ταχύτητα, κολίζιον, η σύγκρουση δηλαδή πάνω στην επιφάνεια της Γης, γεωμαγνητικές καταιγίδες, οστικά κύματα κτλ. Αυτά, σας θυμίζω, πριν από 2-3 χρόνια που είχε γίνει η πρόσκρουση ενός μετεωρίτη στη Ρωσία. Εντάξει. Και τώρα που είμαστε στη σύγχρονη εποχή, πάντα υπάρχει κάποιος με ένα κινητό κάπου και το τραβάει, άρα ξαφνικά βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι πραγματικό. Δεν έκανε μεγάλες ζημίες, δεν διαλύθηκε προτού πέσει στην ατμόσφαιρα, αλλά καθημερινά είναι χιλιάδες τα μικρό αντικείμενα που πέφτουν στην ατμόσφαιρα. Κάποια από αυτά είναι σε τροχιά, σε μεγάλες τροχές μέσα στο ηλιακό σύστημα που κατά καιρούς διασταυρώνονται με τη Γη. Και κάποια από αυτά κατά καιρούς έχουν πέσει, έχουν κάνει τεράστιους κρατήρες και έχουν κάνει και τεράστιες και είχαν και τεράστιες επιπτώσεις στο γεωλογικό παρελθόν. Και λείπει από εδώ οι φυσικές μεταβολές του κλίματος, εντάξει, για τις οποίες θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Πέρα από αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, το οποίο αποδίδεται στη δράση του ανθρώπου, έτσι, και στις εκπομπές, στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, υπάρχουν οι φυσικές μεταβολές, οι κύκλοι του κλίματος που συμβαίνουν φυσικά στη Γη και έχουν περιόδους της τάξης των 10, 50, 100, 1000, 5000, 10.000, 100.000 ετών, 500 εκατομμυρίων ετών και σχετίζονται με ό,τι κάνει και δεν κάνει η Γη η ίδια στην ανακύκλωση του φλοιού στη λιθόσφαιρα και σε σχέση με την τροχιά της με τον ήλιο. Έτσι. Άρα η συνέλιξη διαφορετικών περιόδων, διαφορετικών περιοδικών φαινομένων έχει επιπτώσεις πάνω στο κλίμα με διαφορετική ένταση προς το θερμό ή στο ψυχρό κάθε φορά στο γεωλογικό χρόνο. Αυτά έχουν συμβεί, έχουν καταγραφεί. Και πάμε τώρα στις εξαφανίσεις των ειδών. Θα τα περάσουμε λίγο γρήγορα αυτά. Θα σας πω μόνο ότι στα 4-4,5 δισεκατομμύρια χρόνια της ηλικίας της Γης έχουν γίνει πάρα πολλές μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Δεν ήταν παρόν ο άνθρωπος, άρα δεν μπορούμε να το χρεώσουμε ευτυχώς. Έχουν υπάρξει τεράστιες μεταβολές του κλίματος, οι οποίες συνδέονται και με αυτές τις εξαφανίσεις. Άλλες συνδέονται με κοσμικά φαινόμενα, άλλες με γεωδυναμικά φαινόμενα και άλλες με αλληλεπίδραση όλων αυτών. Και εμείς που βιώνουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι της γεωλογικής ιστορίας της Γης, δεν έχουμε δοκιμαστεί στο χρόνο. Υπάρχουν είδη τα οποία έχουν περάσει όλες αυτές τις μαγικές εξαφανίσεις ή κάποιες από αυτές και έχουν επιβιώσει, ενώ υπάρχουν άλλα τα οποία δεν τα καταφέρανε, έτσι. Είτε δεν ήταν εξ αρχής φτιαγμένα για να εξελιγμένα ώστε να αντέχουν αυτές τις συνθήκες, είτε ήταν τόσο ακραίες οι συνθήκες ώστε να τις υπερβούν. Κοιτάμε λίγο το διοξίδιο. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου εδώ. Πρέπει να έχει φτάσει γύρω στο 380, από ό,τι λένε ppm, η σύσταση της ατμόσφαιρας. Και βλέπουμε αυτή την αύξηση σε σχέση με τους προ-βιομηχανικούς χρόνους. Εντάξει. Αν ανοίξουμε λίγο αυτή την κλίμακα και την πάμε στα 400.000 χρόνια, θα δούμε ότι τέτοιες συγκεντρώσεις έχουν ξαναεμφανιστεί στο παρελθόν. Έτσι. Θα μου πείτε τι θες να πεις, ότι δεν ισχύει αυτό που λένε για την κλιματική αλλαγή εξαιτίας του ανθρώπου. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή να κάνεις δύο πράγματα. Πρώτον, να εκτιμήσεις όσο πολλά στοιχεία και να έχουμε προς το παρόν και όσο καλά μοντέλα και να έχουμε, είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε σε ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα ποια θα είναι η πραγματική τάση μετά από 100-200 χρόνια και είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε, αν και γίνονται σοβαρές προσπάθειες, ποια είναι η συνεισφορά του ανθρώπου σε σχέση με τη φυσική τάση. Έτσι.
Δηλαδή, σε ποιο βαθμό το κλίμα θερμαίνεται από φυσικά αίτια και σε ποιο βαθμό θερμαίνεται εξαιτίας των αερίων του θερμοκηπίου που προσθέτει ο άνθρωπος. Εδώ κοιτάμε, ας πούμε, μόνο το διοξίδιο. Δεν υπάρχει μόνο το διοξίδιο, υπάρχει το μεθάνιο, υπάρχει το άζωτο, τον οποίο τους κύκλους έχουμε διαταράξει με τη δραστηριότητά μας. Και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά εδώ και έχουν εξίσου σημαντική συνεισφορά. Δεν λέω λοιπόν ότι δεν έχει συνεισφορά ο άνθρωπος σε αυτό. Λέω ότι η μακροπρόθεσμη πρόγνωση που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε δεν μπορεί να είναι τόσο δογματική όσο προφέρεται από κάποιες ομάδες συμφερόντων που το πρεσβεύουν. Εντάξει, υπάρχουν από μια μεριά το πράσινο εντός αγωγικών λόμπι, ας πούμε, που ασχολείται με τις εκπομπές των αερίων. Υπάρχει το άλλο λόμπι που τροφοδοτείται από το εμπόριο και την εξόρυξη των υδρογονανθράκων, άρα λέει ότι δεν φταίμε εμείς και δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Εντάξει, και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και είναι δύσκολο η επιστημονική κοινότητα, έχοντας, ανάλογα από πού χρηματοδοτείται, να κρατήσει μια στέρεη στάση και να μην είναι πολλωμένη προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλά θα σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι την ίδια στιγμή που λέμε ότι λιώνουν οι πάγοι στα περιθώρια της Γροιλανδίας, ας πούμε, ή της Ανταρκτικής, υπάρχουν παρατηρήσεις που λένε ότι στο κέντρο αυτών των μαζών αυξάνεται το πάχος τους. Και το ισοζύγιο δεν είναι τόσο απλό αρνητικό. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι βλέπει τους παγετώνες να λιώνουν. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι βλέπει βλάστηση στην Ανταρκτική εκεί που δεν υπήρχε. Έτσι. Υπάρχουν ακραία σενάρια που λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτή η εισρωή του γλυκού νερού που μπαίνει από τον Αρκτικό ωκεανό στον Ατλαντικό θα διαταράξει το ρεύμα του κόλπου, τέλος πάντων όλη την κυκλοφορία του Βόρειου Ατλαντικού και αυτό θα έχει σαν συνέπεια όχι να υπερθερμανθεί ο πλανήτης, αλλά άμα φρενάρει αυτό θα σταματήσει να έρχεται η θερμότητα προς τα βόρεια και αντίθετα θα παγώσει το βόρειο ημισφαίριο. Αυτό είναι ένα σενάριο. Το έχουμε δει και σε ταινία. Αλλά ούτε αυτό είναι απόλυτα ακριβές, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του ότι το ρεύμα αυτό τροφοδοτείται και από τη στροφορμή της γης και τροφοδοτείται και από, τις αέριες μάζες, από την αέρια κυκλοφορία. Άρα λοιπόν καλό είναι να μην είμαστε δογματικοί. Προσπερνάω τα υπόλοιπα, γιατί αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές κλίμακες και θα πω ότι απλά υπάρχουν εποχές που αυτό το επίπεδο του διοξιδίου που βλέπουμε εδώ πέρα ήταν διπλάσιο ή τριπλάσιο πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια. Εντάξει. Και υπήρχαν οργανισμοί, βιοποικιλότητα, τα πάντα, σε άλλες συνθήκες όμως που δεν ήταν ευνοϊκές, ας πούμε, για τα θηλαστικά και τα ανώτερα πρωτεύοντα. Κοιτάξτε, 3.500 ppm, πότε είναι αυτό, στα 50 εκατομμύρια χρόνια. Εντάξει. Αλλά ήταν φυσικές συνθήκες. Η φύση διατηρεί το δικαίωμα να το ξανακάνει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, το κλίμα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Εδώ πέρα πιθανώς να τα έχετε υπόψη σας. Έχει να κάνει με τη λόξωση και τη μετάπτωση του άξονα περιστροφής της γης και την εγκεντρότητα της τροχιάς. Δηλαδή, κάνοντας σαν τη σβούρα η γη μια παλιδρόμηση για τον άξονα της, αυτό προκαλεί διαφορές στη ροή ενέργειας του ήλιου προς την ατμόσφαιρα και αλλάζει το κλίμα στην πραγματικότητα. Και βέβαια έχει κύκλους και η ίδια η ηλιακή δραστηριότητα, έτσι, σας θυμίζω τις φάσεις των κυλίδων κτλ. Συν η γεωτεκτονική δραστηριότητα που όταν ανοιγοκλίνουν οι ωκεανοί και δημιουργούνται και καταστρέφονται οροσειρές, αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στο κλίμα. Πολύ μακροπρόθεσμες, αλλά άμεσες και πραγματικές. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τα Ιμαλάια, δεν θα υπήρχαν οι μουσώνες. Έτσι, που ρυθμίζουν όλο το κλίμα εκεί της νοτιοανατολικής Ασίας. Επίσης, ο ρυθμός αυτής εδώ της διεργασίας ρυθμίζει και άλλα πράγματα. Πόσες εκπομπές αερίων βγαίνουν από τα ηφαίστεια, που συνεισφέρουν σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τους ρυθμούς διάβρωσης με τους οποίους ελευθερώνονται οι όντα και ρυθμίζουν τη διαλυτότητα και τη θερμοκρασία και των ωκεανών και του εδάφους κτλ. Λοιπόν, εκτός από αυτές λοιπόν τις εντός εισαγωγικών ομαλές καταστάσεις που εξελίσσονται στο γεωλογικό χρόνο, υπάρχουν και ξαφνικά συμβάντα, τα οποία και πάλι εμείς δεν έχουμε βιώσει, αλλά είναι τεκμηριωμένα στο γεωλογικό χρόνο, γιατί συνδέονται με μαζικές εξαφανίσεις και με συγκεκριμένα στρώματα. Εδώ είναι το όριο μεταξύ του Κρητιδικού
και του τριτογενούς στο γεωλογικό χρόνο. Και εδώ έχει συμβεί το εξής, ότι τον ίδιο καιρό που εξαφανιστήκαν οι δεινόσαυροι, στην ίδια χρονική περίοδο έχει ταυτοποιηθεί ένα χρώμα εμπλουτισμένο σε ηρίδιο, στους ωκεανούς δηλαδή, το οποίο είναι σχεδόν παγκόσμιο, έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλές περιοχές και το οποίο δεν μπορεί να σχετίζεται παρά με εξωγήινη προέλευση. Δεν είναι συνήθις αυτή η συγκέντρωση στη Γη. Λίγο αργότερα τεκμηριώθηκε ότι αυτή εδώ η μορφή στη Χερσόνησο του Γιουκατάν, αυτό εδώ που βλέπετε, δεν είναι παρά το υπόλοιμα ενός τεράστιου κρατήρα που έχει γίνει από μετεωρίδι, που έπεσε εκείνη την εποχή, έτσι, και στον οποίο αποδίδεται από πάρα πολλούς μια τεράστια κλιματική μεταβολή που επακολούθησε λόγω της τεράστιας έκρηξης και των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, ψύχρανα δηλαδή την ατμόσφαιρα, και έκαναν το περιβάλλον αφιλόξενο για τα κυρίαρχα είδη εκείνης της εποχής, για την κορφή της τροφικής αλυσίδας, δηλαδή για τους δεινόσαυρους, για τα μεγάλα αρπεντά. Εντάξει. Βέβαια, ούτε αυτό θεωρείται απόλυτο, δηλαδή ότι εξαιτίας αυτού προέκυψε όλη η μεταβολή που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους, γιατί ταυτόχρονα την ίδια εποχή είχαμε εδώ πέρα στην Ινδία μια τεράστια έξαρση σε έκχυση βασαλτών. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλη ηφαιστειακή δραστηριότητα, η οποία και αυτή συμβάλλει με τα αέρια στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, άρα πάλι θα μπορούσε να είναι μια ατυχής, ας πούμε, συγκυρία. Άλλοι λένε ότι αυτή εδώ η έξαρση οφείλεται εν μέρη και στην κρούση αυτή η οποία διατάραξε την κινητικότητα του φλοιού. Okay. Αυτό είναι υπό διερεύνηση. Δεν πάβει όμως να ισχύει ότι σε αυτό το χρόνο ακριβώς που συνέβησαν αυτά τα δύο παγκόσμια, ας πούμε, εμβέλειας γεγονότα, είχαμε μια μαζική εξαφάνιση. Και σκεφτείτε ότι σήμερα, αν γινόταν κάτι αντίστοιχο, θα είχαμε αντίστοιχες κλιματικές μεταβολές και θα είχαμε και αντίστοιχες επιπτώσεις τεράστιες στον άνθρωπο. Έτσι. Γιατί εδώ ζούμε σε ένα παγκόσμιο σύστημα οικονομικό, το οποίο είναι υποσύνολο της βιόσφαιρας. Έτσι. Ό,τι γίνεται στη βιόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα και στην υδροσφαιρα έχει πολλαπλές επιπτώσεις στις οικονομικές σχέσεις και οι οικονομικές σχέσεις, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητες, μόνο και μόνο με την κακή πρόγνωση μπορεί να διαλυθεί το σύμπαν. Εντάξει, εδώ είναι κάποια γεωφυσικά δεδομένα, δεν θα σας κουράσω με αυτά εδώ. Εδώ είναι η συσχέτιση μαζικών εξαφανίσεων με τη μεταβολή του διοξιδίου και με μεγάλα εφαιστειακά γεγονότα. Με θυμίζω, δεν υπάρχει άνθρωπος, άρα όλα αυτά γίνανε με φυσικό τρόπο. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Αυτή είναι μια απεικόνηση περίπου όλων των γνωστών τροχιών των σωμάτων που είναι αρκετά ευμεγέθη ώστε να τα διακρίνουν τα τηλεσκόπια και, και οι σχετικές συσκευές και σχηματίζουν αυτό το νέφος, αυτές οι τροχές γύρω από το ηλιακό σύστημα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα, μικρά ή μεγαλύτερα, που θα μπορούσαν να βρεθούν στον δρόμο μας και γι' αυτό και έχει αναπτυχθεί ένα τεράστιο σύστημα το οποίο τα παρακολουθεί και όσο αυξάνεται η ευκρίνειά του, αυξάνεται, αν θέλετε, και ο χρόνος προειδοποίησης μας σε σχέση με ένα τέτοιο συμβάν. Θα μου πεις, και τι να το κάνω, άμα είναι να πέσει, τι μπορώ να κάνω. Όσο νωρίτερα το ξέρεις, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητες. Δηλαδή, προφανώς δεν θα γίνει αυτό που είδαμε στην ταινία στο Αρμαγκέντον, ότι θα βρούμε τον Bruce Willis να τον στείλουμε με ένα τρυπάνι να βάλει τα πυρηνικά και να το σπάσει τα δύο. Αλλά αν το ξέρεις αρκετά νωρίς, μπορείς με μία επαδρομένη πτήση, η οποία απλά σε πολύ μακρινή απόσταση θα πάει και θα κάτσει απάνω και θα σπρώχνει ελάχιστα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτή η ελάχιστη απόκληση που θα του προκαλέσει, αν είναι αρκετά μακριά, θα το στείλει αλλού για αλλού σε σχέση με τη Γη. Άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο επιστημονική φαντασία αυτό, αλλά χρειάζεται μία συνεχής πρόοδος απάνω στις μεθόδους και
και στην ανείχνευση των σωμάτων αυτών, ώστε να έχουμε έγκαιρη πρόγνωση και να μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εντάξει. Τώρα, τα ηφαίστεια έχουν αυξημένη δραστηριότητα σε περιοχές της διάνοιξης των ωκεανών, σε περιοχές υποβίθησης των πλακών, τα ξέρετε, εκλείουν αυξημένα αέρια θερμοκηπίου και έχουν και στην ανθρώπινη και στη γεωλογική χρονική κλίμακα επιπτώσεις κλιματικές. Εντάξει, αυτά είναι τα αέρια που προσθέτουν στην ατμόσφαιρα, υδροχλώριο, υδρόθυο, θηϊκό, φυσικά νερό, στάχτη κτλ. Όλα αυτά, ανάλογα με την κλίμακα της έκρηξης, μπορούν να παραμείνουν στην τροπόσφαιρα και να πέσουν με τις βροχοπτώσεις κτλ. Ή να πάνε πάνω από την τροπόσφαιρα, να πάνε στη στρατόσφαιρα και να προκαλέσουν ένα κλείσιμο, έναν εγκλωβισμό της θερμοκρασίας, της θερμότητας, της ακτινοβολούμενης θερμότητας μέσα στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, η άμεση επίπτωση, κοιτάξτε εδώ, αυτή είναι μια έκρηξη που έγινε το 1816, το 1815 στην Ινδονησία, στην Ταμπόρα. Εντάξει, την αμέσως επόμενη χρονιά, προσέξτε πώς αυξήθηκε η θερμοκρασία της στρατόσφαιρας, αλλά τι έγινε. Η θερμοκρασία της γης έπεσε, άρα είχαμε αυτό που λέμε, είναι σφιστιακός χειμώνας. Έτσι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή να πέσει ένα βαθμό η μέση θερμοκρασία σε μια περιοχή, μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις, εδώ βλέπετε σε χάρτη, κοιτώντας από το Βόρειο Πόλο, τις θερμοκρασιακές ανομαλίες που προκάλεσε αυτό το συμβάν. Έτσι. Αυτό μπορεί να κάνει να προκαλέσει διαταραχές στις οδιές, έτσι, στην παραγωγικότητα της γεωργίας κτλ. Εδώ γράφω έτος γέννησης του Φραγκενστάιν. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι είχε πάει ο Λόρδος Βίρον με τη Μέρι Σελί που έγραψε το Φραγκενστάιν, είχαν πάει στη λίμνη της Γενέβης διακοπές για να παραθερήσουν. Και επειδή ακριβώς ήταν κακές οι καιρικές συνθήκες εξαιτίας αυτού που είχε προηγηθεί, μείνανε κλεισμένοι όλο το καλοκαίρι στο σπίτι γιατί έβρεχε έξω και γράφανε. Και ο Φραγκενστάιν, ο Λόρδος Βίρον, έγραψε ένα πολύ, ας πούμε, doom and gloom ποίημα για το τέλος του κόσμου και η Μέρι Σέλι έγραψε το σκοτεινό μυθιστόρημα του Φραγκενστάιν. Εδώ λοιπόν, αυτό που σας λέω, ότι οχτάρι εμείς δεν έχουμε βιώσει. Έτσι. Γιατί συμβαίνει κάθε μερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Οπότε είμαστε αρκετά τυχεροί ώστε να μην έχει τύχει αυτό. Τα υπόλοιπα όμως τα έχουμε δει. Έτσι. Και προσέξτε πόσο ψηλά φτάνουν τα αναβλήματα του ηφαιστείου και της ποδός κτλ. Πάνω από 10 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι αυτό εδώ έχει επιδράσει στο κλίμα. Και αυτά έχουν μέτριες όμως, δηλαδή τύπου Χαβάης. Εδώ θες πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ δραστηριότητα, ώστε να έχει επίδραση στο κλίμα η έκκληση των αερίων. Εδώ και με μία δραστηριότητα, με μία έκρηξη δηλαδή μεγάλη, μπορεί να γίνει ζημιά που λέγαμε. Εδώ είναι μια κλίμακα των μεγεθών, ας πούμε, του μάγματος για κάθε κατηγορία από αυτές. Εδώ το Yellowstone που είχε κραγεί πριν από 640.000 χρόνια η μεσαία του έκρηξη και πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια η μεγάλη, έτσι. Αυτού του τύπου η δραστηριότητα είναι αυτή που, έχει και παγκόσμιες, που μπορεί να έχει παγκόσμιες επιπτώσεις. Ένα παρόμοιο, η Τόμπα, που έγινε πριν από 74.000 χρόνια, ετούτο εδώ το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα περίπου 15 εκατοστά απόθεση στάχτης σε όλη αυτή την περιοχή που βλέπετε και σε κάποιες περιοχές της Ινδίας 1 με 2 μέτρα πάχος. Μιλάμε βέβαια για την προ-αγροτική κοινωνία του ανθρώπου που ήταν τροφοσυλλέκτης, αλλά δεν πάβει να κατέστρεψε όλο την παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων εκείνη την εποχή. Και εκείνη την εποχή παρατηρείται αυτό που λέμε bottleneck effect, δηλαδή ο πληθυσμός της γης κάνει αυτό το πράγμα. Μειώνεται απότομα. Γιατί έχει συμβεί αυτό το πράγμα εδώ.
Τούτο εδώ λοιπόν, τούτο εδώ και τούτο εδώ είναι μεγάλα συμβάντα, τα οποία όμως έχουν μικρή συχνότητα. Τώρα, φανταστείτε ότι εκείνο τον καιρό, πόσο να ήταν, 10, 20, 30, 50 χιλιάδες εκατό ο ανθρώπινος πληθυσμός στην Ινδία. Και άλλο τόσο στην υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ασία. Αν συνέβαινε αυτό σήμερα, θα είχαμε γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, έχουμε γύρω στα 2 δισεκατομμύρια πληθυσμό εδώ. Είναι ασύλληπτο το τι θα επακολουθούσε εάν μια τέτοια έκρηξη γινόταν τώρα. Εντάξει. Και αντιστοίχως βέβαια, εδώ πέρα τι θα προκαλούσε. Θα προκαλούσε σε πρώτη φάση, εντάξει, θανάτους, καταστροφές, πράγματα, σε δεύτερη φάση τον ηφαιστειακό χειμώνα και μετά ένα τερατώδες κύμα μετανάστευσης προς οπουδήποτε. Έτσι, αλυσιδωτές επιπτώσεις δηλαδή εξαιτίας αυτού. Και δεν ξέρει κανείς και τι άλλο, ας πούμε. Πολιτική αναταραχή και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό το πράγμα. Επισημαίνω επίσης ένα άλλο πράγμα, ότι έχουμε και το εξής χαρακτηριστικό πια. Εδώ και λίγα χρόνια ο πληθυσμός της γης που μένει σε πόλεις είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό που μένει στην Ήπεθρο, σε χωριά κτλ. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι εξαρτώμενος από τις μεταφορές ο πληθυσμός, πάνω από το 50% του πληθυσμού της γης. Δηλαδή, άμα σταματήσουν για κάποιο λόγο οι μεταφορές, την άλλη μέρα το πρωί έχουν αδειάσει τα ράφη στα σούπερ μάρκετ και σε 15 μέρες τρωγόμαστε ή έχουμε πάρει το σαγίδιό μας και φεύγουμε από την πόλη. Στη σύγχρονη εποχή, λοιπόν, στην τεχνολογική εποχή, έχουμε και την τεχνολογική ανάπτυξη και τις κοινωνικές απειλές που λέμε πόλεμος, τρομοκρατία κτλ. Τα οποία επίσης έχουν επαναλαμβανόμενους εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, έτσι, καταστροφών κτλ. Και παρόλο που μειώνονται τα γνωστά ατυχήματα επειδή προχωράει η τεχνολογία, ταυτοχρόνως επειδή εξαπλώνεται, γιγαντώνεται και έχει περισσότερες και πιο περίπλοκες δραστηριότητες, αυξάνονται αριθμητικά τα συμβάντα για διάφορους λόγους. Και φυσικά υπάρχουν και τα ΑΝΑΤΕΚ. Σας θυμίζω την Ιαπωνία, που την έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και εσείς σε όλη τη διάρκεια, όπου εκεί πέρα είχαμε ένα τεράστιο σεισμό, ένα νιάρι, ένα πολύ μεγάλο τσουνάμι στο Τοχόκου και ακολουθήσανε όλα αυτά τα συμβάντα, δηλαδή κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να ήταν πρωτοσέλιδο η Cosmo Oil, έτσι, η Nissan. Σας λέω τώρα μικρομεσαίες τεχνολογικές καταστροφές που έγιναν από αυτό. Και με κορυφαίο τη Φουκουσίμα, φυσικά το πυρηνικό ατύχημα. Το τσουνάμι της Ινδονησίας. Το τσουνάμι της Ινδονησίας εστιάστηκε στον Ειδικό ωκεανό. Παρ' όλα αυτά, είχε θύματα από όλο τον κόσμο. Γιατί λόγω του τουρισμού. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν μένω εδώ. Τι άλλη επίπτωση είχε? Είχε μια θετική επίπτωση ότι ενεργοποιήθηκε όλος ο πλανήτης και έστησε ένα καινούριο σύστημα, όπως ένα warning, ένα σύστημα ειδοποίησης, όπως αυτό που υπάρχει στον Ειρηνικό. Δηλαδή, καμιά φορά μαζί με τις καταστροφές επέρχονται μετά και μεταβολές, οι οποίες είναι προς όφελος των επόμενων γενιών. Δηλαδή, οι επόμενες γενιές που ζουν στον Ειδικό ωκεανό θα έχουν μια καλύτερη τύχη απέναντι σε ένα παρόμοιο συμβάν, επειδή ακριβώς έγινε το προηγούμενο. Την πρώτη φορά όμως που συμβαίνει, πάντα είμαστε μένουμε άναυδοι. Εδώ, διάφορες επιπτώσεις τώρα από την... Η Ιαπωνία είναι μία από τις... τέλος πάντων, τις τελευταίες δεκαετίες είναι σε ύφεση, αλλά είναι μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες και πιο πρωτοπόρες οικονομίες στον κόσμο. Έτσι, όλη της... Η ενεργειακή πολιτική στηρίζεται στην πυρηνική ενέργεια. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Αυτές είναι οι τιμές του ουρανίου και αντίστοιχα οι μετοχές, οι τιμές των μετοχών, των κυρίων παρόχων του καυσίμου αυτού. Έτσι, μόλις έγινε η καταστροφή εδώ το Μάρτιο, κοιτάξτε πώς πέσανε οι τιμές και στο ουράνιο και στο και στις μετοχές των εταιριών αυτών. Και όχι μόνο αυτό,
Ενώ κάποια στιγμή είχε αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία και ο δυτικός κόσμος, ότι ξέρεις κάτι, αν έχουμε μειώσει τη διακινδύνευση, τελικά είναι πιο περιβαλλοντικά φιλική σε σχέση με την κλιματική αλλαγή η χρήση της πυρηνικής ενέργειας από ότι το πετρέλαιο και όλα τα άλλα, ο άνθρακας κτλ. Ξαφνικά σκαλώνει όλη αυτή η τάση, σταματάει. Γιατί? Γιατί λέει, κοίταξε να δεις τι έγινε στην Ιαπωνία. Έγινε η Φουκουσίμα. Έτσι. Και η Φουκουσίμα δεν είχε μόνο τοπικές επιπτώσεις. Γιατί ακόμα και σήμερα που συζητάμε υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας μέσω των υπόγειων νερών στον Ειρηνικό ωκεανό. Και αυτό ταξιδεύει και κάνει το γύρο του ωκεανού. Εντάξει, άρα υπάρχει ένας μόνιμος εφιάλτης πάνω σε αυτό το πράγμα. Ενώ άμα το πάρουμε στη συνήθη κατάσταση, το κύριο σου πρόβλημα είναι τα ραδιενεργά απόβλητα σε σχέση με την πυρηνική βιομηχανία, αλλά η συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ χαμηλή έως μηδενική. Άρα λοιπόν ήδη δημιουργούνται διλήμματα. Δηλαδή τι κάνω εγώ τώρα? Λέω να μειώσω την κατανάλωση της ενέργειας ή να αντικαταστήσω την ενέργεια τη βρώμικη εντός εισαγωγικών με πιο καθαρή. Να, η πυρηνική που είναι άφθονη και μπορεί να μου δώσει. Και γίνεται ένα ατύχημα και λες, ναι, αλλά αν θα συμβεί αυτό. Εντάξει, εδώ είναι ο χώρος που εξαπλώθηκε Τσερνομπίλ, Φουκουσίμα και τα δύο μαζί. Η ισοδύναμη ραδιενέργεια από τα δύο ατυχήματα, το ένα το τεχνολογικό του Τσερνομπίλ το 86, εδώ πέρα βλέπετε στη γειτονιά μας είναι, και της Φουκουσίμα. Ήτανε μεγαλύτερο δηλαδή το Τσερνομπίλ, γιατί έγινε τεράστια έκρηξη. Λοιπόν, ταυτόχρονα εμείς σε όλο τον πλανήτη που έχουμε απλωμένες τις δραστηριότητες μας και ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή που Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και εδώ στο τόξο της Ιαπωνίας, οι κουκίδες που βλέπετε είναι πυρηνικά εργοστάσια. Εντάξει, που είναι φτιαγμένα ή ετοιμάζονται να φτιαχτούν. Και εδώ βλέπετε τις ζώνες με τους κυρίως τους υδρομετεωρολογικούς και τους γεωδυναμικούς κινδύνους. Έτσι, θα δείτε ότι τα περισσότερα, ας πούμε, είναι στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν έχουμε τόσο πολλούς σεισμούς και τέτοια πράγματα. Κάποια στιγμή είχε γίνει συζήτηση και στην Ελλάδα, τέλος δεκαετίας του 70. Και απορρίφθηκε η ιδέα της πυρηνικής ενέργειας, και σωστά απορρίφθηκε την εποχή εκείνη σίγουρα, γιατί λέμε σε μια χώρα με αυτή τη σεισμικότητα, ποια μέτρα ασφάλειας θα πάρεις, ώστε να είσαι σίγουρος ότι με ένα εξάρι, με ένα εφτάρι, αυτό δεν θα δημιουργήσει ένα πυρηνικό ατύχημα. Και δεν μπορείς να το μαζέψεις το πυρηνικό ατύχημα. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε εδώ, στην Ιαπωνία που έχει πλημμύρες, σεισμούς, τυφώνες, τσουνάμι και το παρελθόν της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, δηλαδή ξέρουν και τι επιπτώσεις έχει η αστοχία πυρηνική, έχει τα περισσότερα εργοστάσια και βασίζεται πάνω σε αυτά. Είναι αυτό που λέμε η αποδεκτή διακινδύνευση εδώ πέρα. Δηλαδή, οι Ιάπωνες έχουν πάρει μια στρατηγική απόφαση. Αυτή είναι μια στρατηγική απόφαση. Δηλαδή έχουν πει ότι η ενέργειά μας θα βασίζεται στο πυρηνικό καύσιμο. Έχοντας γνώση τις πιθανότητες και έχοντας υπολογίσει τις πιθανότητες να πάει κάτι στραβά. Γιατί και τώρα, άμα πεις σε αυτό που σχεδιάζει την Ιαπωνία, ναι, τι επιπτώσεις είχε η Φουκουσίμα, πόσοι νεκροί, πόσοι τραυματίες, πόση περιβαλλοντική υποβάθμιση, πόσο αποτιμάται αυτό τελικά σε χρήμα και πόσο αποτιμάται η ανάπτυξη και η ευημερία των Ιαπώνων επί 40 χρόνια που έχουν αυτή την πολιτική. Πάμε παρακάτω. Βιολογική κίνδυνη. Εδώ είναι μία από τις top 3 ανησυχίες, ας πούμε, της ανθρωπότητας. Γιατί οι μικροοργανισμοί, επειδή αναπαράγονται κατά εκατομμύρια, έχουν πάρα πολύ γρήγορες μεταλλάξεις. Και αφού έχουν πάρα πολύ γρήγορες μεταλλάξεις, κάθε φορά που βρίσκουμε εμείς ένα αντιβιωτικό που χτυπάει ένα βακτήριο ή χτυπάει έναν ιό, μέχρι να το βγάλουμε στην κυκλοφορία, κάνοντας αυτό στον κύκλο του, έχει βγάλει άλλα 3 στελέχια. Εντάξει, εξού και η εποχική γρήπη και τα λοιπά, και βγάζουμε καινούριο εμβόλιο. Έτσι. Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά πριν από την εποχή, ας πούμε, της αντιβίωσης και της παστερίωσης και μετά.
πριν από τη σύγχρονη υγιεινή και μετά, πριν από τη σύγχρονη ιατρική και μετά. Ότι εδώ είχαμε, κοιτάξτε εδώ, μαύρος θάνατος, βουβονική πανόλη. Εντάξει, 75 εκατομμύρια νεκροί. Η πανόλη του Ιουστινιανού, αντιστοίχως, παλιότερα. Η Ευλογιά, πάνω από 300 εκατομμύρια. Μιλάμε, δεν είναι στιγμιαία αυτά τα ποσά, αλλά έχουν επηρεάσει την πορεία του πλανήτη, την πορεία της παγκόσμιας κοινωνίας. Ισπανική γρίπη. Η Ισπανική γρίπη είχε και το εξής το 1918, κατά μεσής δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι χτύπαγε ηλικίες, οι συνήθεις γρίπες κάνουν ένα γιου σε σχέση με τις ηλικίες, δηλαδή χτυπάνε τις ευπαθείς ομάδες, τους πολύ πιτσιρικάδες, τα νεογνά και τα λοιπά, τα βρέφη, και μετά την τρίτη ηλικία, που είναι εξασθενημένα τα νοσοποιητικά του συστήματα. Αυτή η γρίπη έκανε W. Δηλαδή χτύπαγε κατά μεσής στην ηλικία 18-25. Που σημαίνει ότι ξεκλήρισε, έτσι, γιατί είχε εκατομμύρια θύματα, ξεκλήρισε γενιές και τους απογόνους τους. Η χολέρα, ο τύφος κτλ. Να, η πανόλη του Ιουστινιανού. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι είναι πιθανό να υπάρχει μία συσχέτιση μεταξύ αυτών των εξάρσεων και των κλιματικών διαταραχών, ας το πούμε. Δηλαδή, σε περιόδους αυξημένης ζέστης και υγρασίας υπάρχει ταχύτερη εξάπλωση, υπάρχουν καλύτερες συνθήκες για να συμβεί αυτό. Επίσης, αντιστοίχως, σε περιόδους ξηρασίας, ας πούμε, και που προκαλούν μαζικές μεταναστεύσεις, ευνοείται τι, η μετάδοση, μετά η μετανάστευση μαζί με τους, με αυτούς που μεταναστεύουν. Αυτό έγινε περίπου στην πανόλη του Ιουστινιανού. Δεν ξέρω αν το έχω μετά το σχήμα, υπάρχει στο βιβλίο. Υπάρχουν σημειώσεις μέσα στο E-Class, θα τις ανεβάσω μάλλον σήμερα. Μη σας τρομάξει όγκος, είναι καθαρά πληροφοριακό το υλικό, για να μπείτε στο κλίμα και να μπορείτε να ανατρέξετε σε κάποια βασικά πράγματα. Δεν θα έχει ερωτήσεις και τα λοιπά, θα κάνετε μια εργασία, θα πούμε την επόμενη ώρα πώς θα είναι. Και θα σας δώσω και 2-3 πηγές εξωτερικές που είναι εξίσου ενδιαφέρουσες και για την εργασία σας, αλλά και για τον περαιτέρω προβληματισμό. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, οι βιολογικές απειλές και κυρίως σήμερα που δεν υπάρχουν σύνορα, δηλαδή στην πραγματικότητα μέσα σε 1-2 μέρες μπορεί να ταξιδέψει ένας ιός ή ένα βακτήριο από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Εντάξει, θυμίζω την περίπτωση του SARS, θυμίζω τη γρήπη των μπουλερικών, θυμίζω τη γρήπη των χείρων, εντάξει. Δεν υπάρχουν σύνορα. Άρα γι' αυτό στείνεται και προσπαθεί να στηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγρύπνησης, το οποίο να ανοιχνεύει τα συμβάντα και να ενεργοποιεί όλη την παγκόσμια κοινότητα. Εδώ υπάρχουν πολλοί βιολογικοί κίνδυνοι. Εντάξει, οι πανδημίες, θα έλεγα εγώ ότι είναι το πιο έτσι έντονο και ανησυχητικό, γιατί τούτο εδώ με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, ασχέτως αν είναι ένα, πώς το λένε, πολύ συζητήσιμο κομμάτι, δεν μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις και βραχυπρόθεσμες και δεν θα είναι τόσο εντυπωσιακό ακόμα και αν συμβεί. Αλλά αυτό είναι ιδιαίτερη συζήτηση, γιατί έχει να κάνει και με το τι γίνεται εκεί που παράγονται τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Τι γίνεται εκεί που παράγεται η σόγια ή το στάρι ή το καλαμπόκι, το οποίο έχει συγκεκριμένα γονίδια πειραγμένα και έχει ανθεκτικότητα σε σχέση με τα άλλα και συμπεριφέρεται ως ζυζάνιο, δηλαδή εκτοπίζει τα άλλα είδη, γιατί είναι φτιαγμένο για να αντέχει. Και οι βιολογικοί παράγοντες που τι είναι, είναι αυτό που αφήνουμε στην άκρη, είναι περίπτωση κάποιος να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε παθογόνο μικροοργανισμό, π.χ. τον άνθρακα, ας πούμε, για τρομοκρατική ενέργεια, για επιθετική ενέργεια. Όλα αυτά που βλέπετε και υπάρχουν στο βιβλίο είναι ασθένειες που τις παρακολουθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εντάξει. Και όταν λέμε τις παρακολουθεί, έχει καθημερινά δελτία με το πώς είναι ήδη, ας πούμε, τώρα έχει ξεκινήσει καινούργια επιδημία
αιμορραγικού πυρετού έμπολα στο Κονγκό. Ξεκίνησε πάλι. Είχε σταματήσει πριν από κάνα χρόνο, πήρε ξανά μπροστά. Η ευλογιά, ας πούμε, έχει σβήσει από το χάρτη. Υπάρχει μόνο σε αποθήκες εργαστηρίων, σε ψυγεία. Αλλά παρακολουθείτε. Δηλαδή, ψάχνουν στις διαφορικές διαγνώσεις για την ευλογιά όταν συμβεί κάτι και δεν το ξέρουμε. Ποια είναι τα κριτήρια? Να είναι άγνωστη ασθένεια, να μην το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να μπορεί να ξαπλωθεί πέρα από τα εθνικά σύνορα. Να έχει ψηλά ποσοστά νοσηρότητας ή θνησιμότητας. Να μπορεί να εμπλακεί στο διεθνές εμπόριο τις μεταφορές. Να υπάρχει δυνατότητα να μην υπάρχει, γιατί άλλο να συμβεί, πώς να πω, στη Γερμανία ή στη Γαλλία ένα συμβάν και άλλο στην Αγγόλα. Δεν υπάρχουν υποδομές για να το περιορίσεις. Και εάν πρόκειται για ατύχημα ή εσκεμμένη διαφυγή, το οποίο είναι ξεχωριστή κατηγορία και πηγαίνει στην τρομοκρατία κτλ. Τέλος πάντων, και υπάρχει ένας αλγόριθμος εδώ πέρα με τον οποίο με μία σειρά ερωτήσεων καθορίζει κανείς αν πρέπει να ειδοποιήσει ή να μην ειδοποιήσει με βάση τα προηγούμενα. Δηλαδή, is the public health impact of the event serious? Δηλαδή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία? Ναι, όχι. Άμα είσαι στο όχι, πηγαίνεις παραδίπλα. Στο ναι, is the event unusual or unexpected? Είναι ασυνήθιστο ή μη αναμενόμενο? Ναι, ειδοποιείς κατευθείαν. Όχι, υπάρχει σημαντικό ρίσκο διακινδύνευση για διεθνή εξάπλωση. Ναι, ειδοποιείς και πάλι. Άμα απαντήσεις όχι εδώ, ρωτάς την τελευταία ερώτηση, υπάρχει ρίσκο για τις διεθνείς μεταφορές και το εμπόριο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, όπως είπαμε, κάνουμε μια διακοπή από τη ροή την προηγούμενη, για να δούμε λιγάκι, πρωτού προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, να δούμε πώς θα λειτουργούσαμε εμείς εάν είτε συμμετέχαμε σε κάποιο όργανο λήψης αποφάσεων και μάλιστα στρατηγικών αποφάσεων, είτε απλά μας ρωτούσαν τη γνώμη μας ως άτομα της κοινωνίας, ας πούμε, για να σχηματίσουμε μία άποψη για το τι, ποια είναι η αντίληψη, κοινωνική αντίληψη. Ένας τρόπος προσέγγισης, ο οποίος χρησιμοποιείται πολύ από τις κοινωνικές επιστήμες, τα έχετε δει και με την κυρία Σπέι και τα λοιπά, είναι τα ερωτηματολόγια, δηλαδή οι έρευνες, οι επαναλαμβανόμενες έρευνες και τα λοιπά. Αυτό τρέχει σε όλα τα επίπεδα και έχει γίνει μια προσπάθεια, τέλος πάντων, όχι, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, αλλά καταγράφεται κάθε χρόνο μια παγκόσμια τάση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο πάει σε ομάδες, σε stakeholders, τέλος πάντων, σε ομάδες ειδικών και σε ομάδες που εκπροσωπούν συγκεκριμένους χώρους της οικονομίας και κάνει μια επαναλαμβανόμενη έρευνα σε σχέση με ποιους κινδύνους βλέπουν αυτοί να απειλούν τον κόσμο και την περιοχή τους ειδικότερα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει περισσότερο, τι είναι αυτό που φοβούνται, τι είναι αυτό που πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη για να αλλάξει, για να χαραχθεί η στρατηγική για το μέλλον. Εντάξει. Άρα, αυτό που θέλω από εσάς και αυτό που θα κάνουμε και ως εργασία με κάποιο παρόμοιο τρόπο, όχι τόσο απλά, είναι να εντοπίσουμε και να τεκμηριώσουμε την άποψή μας πάνω στο τι θεωρούμε μεγαλύτερη απειλή από άποψη επιπτώσεων και τι θεωρούμε πιο πιθανή απειλή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Το τι είναι πιθανό, τι σοβαρό είναι πιθανό να συμβεί μέσα στο επόμενο 1, 5, 10, 50 χρόνια και το τι είναι το σοβαρότερο που έχει πιθανότητες να συμβεί. Εντάξει. Δηλαδή, δεν συζητάμε να σκάσει ένα κβάζαρ, ας πούμε, ξαφνικά και να δεχτούμε όλη η γη ακτινοβολία γάμα. Συζητάμε από αυτά που είναι στο πεδίο της οπτικής μας. Έτσι. Άρα, έχουμε ένα πίνακα εδώ, στον οποίο θα ήθελα να βάλετε σιγά-σιγά αυτά που θεωρείτε εσείς, ειδικά για την Ελλάδα και για τον κόσμο. Τα βάζω ξεχωριστά για να δούμε αν υπάρχει διαφορά και σε ποιο, ως κυρίαρχες απειλές από άποψη πιθανότητας και από άποψη σοβαρότητας των επιπτώσεων.
Τι θα ήταν το πρώτο που θα σας έρχονταν στο μυαλό, ας πούμε. Οι πλημμύρες. Ο σεισμός. Τι. Από πυρηνικό ατύχημα ή... Ωραία. Αυτά είναι από άποψη σοβαρότητας το λέτε ή από άποψη συχνότητας. Σοβαρότητας. Και στα δύο πρώτη πλημμύρα. Εσείς. Επειδή έχουμε κατασκευαστικό υλικό το τσιμέντο, γερνάει mm-hmm. και κάνει συνέχεια σεισμούς, κάποια στιγμή θα γίνει... Άρα συζητάμε περισσότερο για... Και 70 χρόνια που είναι το τέτοιο και μετά το τσιμέντο... Α, λόγω γύρανσης ας πούμε. Γύρανσης, δηλαδή μαζεύεται όσο πληθυσμός της πόλης. Άρα αυτό συζητάμε ότι είναι το πιο σοβαρό που θεωρείται ή το πιο συχνό. Το πιο πιθανό. Το πιο συχνό. Άρα οι πιο συχνές πλημμύρες και οι πιο συχνοί σεισμοί. Και εσείς το πιο σοβαρό ή το πιο συχνό. Μάλλον είναι αυτό εννοεί η απάντηση. Το πιο σοβαρό. Θα μπορούσε να ήταν βιολογικός κύκλος. Κάποιος ιός. Ωραία. Ωραία. Άρα, από άποψη συχνότητας για την Ελλάδα έχουμε σεισμούς, πλημμύρες και βιολογικούς κίνδυνους, λέτε. Από άποψη σοβαρότητας των επιπτώσεων, λέτε εσείς τους σεισμούς και πάλι πρώτο. Άλλο. Κοσλοντούι. Εκεί ήταν το πυρηνικό ατύχημα. Το Κοσλοντούι. Ναι, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Σεισμοί, πυρκαγιές. Όχι, όχι. Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές. Άρα είμαστε τα φυσικά φαινόμενα από εδώ και τα τεχνολογικά από εκεί. Μπορώ να ρωτήσω το background, τι ειδικότητες είστε. Εσείς. Πυροσβέστης. Αστυνομικός. Νομικός. Άρα εσείς φοβάστε το ανίκιο, ας πούμε, την τεχνολογία. Κάπως έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν είσαστε όλοι σε χώρους οι οποίοι αν δεν χαράσουν τη στρατηγική τουλάχιστον καλύτερα να την εφαρμόσουν και τις τακτικές και τις στρατηγικές. Έτσι. Εσείς περισσότερο στο θεσμικό πλαίσιο και στο πλαίσιο μετά του aftermath, ας πούμε. Και εσείς σε όλο τον κύκλο, στην πρόληψη, στην καταστολή, στα πάντα. Ωραία. Για τον κόσμο, τι θα είχαμε να πούμε. Κόσμο, βιολογική κίνδυνη. Βιολογική κίνδυνη, εσείς. Βιολογική. Βιολογική. Είναι η πιο πιθανή. Η πιο πιθανή. Άλλο, δεύτερο, τρίτο, παρακάτω. Ναι, ναι. Ηφαίστεια. Σε μεγάλη. Ελπίζω ότι δεν σας πόλωσα πάρα πολύ με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης, γιατί δεν τα έχουμε πει όλα. Ίσως έπρεπε να ξεκινήσουμε κατευθείαν από αυτό, ας πούμε, να είμαστε πιο καθαροί. Τώρα είμαστε λίγο πολεμένοι. Δηλαδή, στην καθημερινότητά σας, τι είναι αυτό που ακούτε να επαναλαμβάνετε και σας φοβίζει, σας δημιουργεί ανησυχία για το μέλλον. Για τη χώρα αυτή και για τον κόσμο γενικότερα. Οικονομική κρίση. Οικονομική κρίση. Ωραία, αλλάξαμε πεδίο. Ναι, αλλάξαμε πεδίο. Δηλαδή, είναι πιο συχνά τα τελευταία. Οκ. Ναι. Θέλω να πω ότι πράγματα σας λέει κάποιος ότι ξέρεις κάτι. Είσαι ο σύμβουλός μου για να χαράξουμε στρατηγικές μακροχρόνιες. Τι να αποσοβήσουμε, τι να μετριάσουμε, τι να φέρουμε στα μέτρα μας ώστε να μην είναι τεράστιες οι επιπτώσεις. Ωραία. Πλημμύρες, σεισμοί, οικείο. Κάθε μέρα συμβαίνει. Οικονομική κρίση. Επίσης οικείο. Το βιώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα με πολύ σκληρό τρόπο. Θα δείτε και στο βιβλίο υπάρχει ένα μικρό κομμάτι σχετικό τέλος πάντων. 7 δισεκατομμύρια κόσμο. Βιολογική κίνδυνη, υπερπληθυσμός. 7 δισεκατομμύρια μαζεμένος κατά 50% αυτή τη στιγμή σε μεγάλο αστικά κέντρα. Okay. Απόλυτα μεγαπόλεις. Και μέχρι το 2050 το 70% μαζεμένο. Που σημαίνει δύσκολα διαχειρίσιμο, αυξημένη ποσότητα. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνει εκεί, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει καταστροφή. Ναι. Ακόμα και ένα μικρό. Οι μεγαλοπόλεις έχουν ειδικά χαρακτηριστικά.
και οι μεγάλες πόλεις και οι μητροπόλεις, οι μεγαλοπόλεις που λέμε, έχουν ειδικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν και με το ότι είναι εξαρτώμενος ο πληθυσμός, όπως είπαμε, και με την πυκνότητα πληθυσμού και με την επίδραση ενδεχομένως των μέσων ενημέρωσης πάνω εκεί και με το γεγονός ότι οι περισσότερες είναι χτισμένες σε παράκτες περιοχές που κατά τεκμήριο πλήττονται από τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα περισσότερο από τις άλλες, έτσι. Σε κάποιες χώρες είναι αίτιο μετανάστευσης, αυτό στο Μπαγκλαντές ας πούμε, υπάρχουν κλιματικοί μετανάστες, έτσι. Ακόμα και στη Συρία υπάρχει ένα κεφάλαιο της ιστορίας που λέει ότι ένα κομμάτι της μετανάστευσης δεν οφείλεται μόνο στη σύραξη αυτή καθ' αυτή, αλλά οφείλεται και στο τι έχει προηγηθεί ως κλιματικό και παραγωγικό background στη χώρα. Δηλαδή, ποιος περνάει καλά και εξεγείρεται. Ποιος περνάει καλά και εξεγείρεται. Ποιος έχει αυθονία, ας πούμε, και εξεγείρεται. Είναι λίγο δύσκολο να το δει κανείς αυτό. Άρα έχουμε πιέσεις λοιπόν από τον υπερπληθυσμό σε διάφορα σημεία. Και είναι άλλο μια μεγαλούπολη σαν τη Νέα Υόρκη με υποδομές με και άλλο μια μεγαλούπολη, πώς να πούμε, στην Ινδία. Και κάτι προσβάλλει το καλαμπόκι, τα staple foods που λένε. Ναι. Και Νέα Υόρκη δεν υποφέρει, δεν είναι. Αυτό τώρα οι βιολογικές προσβολές, θα πω ένα μικρό παράδειγμα, πολύ οικείο μας, η ξυλέλα, το έχετε ακούσει αυτό το μύκη, τα ξυλέλα φαστιδιόζα, είναι ένας μικροοργανισμός ο οποίος προσβάλλει την ελιά. Βάλανε στην Ιταλία, που βρέθηκε στην Ευρώπη πριν από κάνα δύο χρόνια, πήγε και στην Ισπανία, ναι, στην Ισπανία, στην Νότια Αμερική και στην Ιταλία. Λοιπόν, ξυλώσανε χιλιάδες στρέμματα αιωνόβιων ελιών, έτσι, δηλαδή με πόνο ψυχής τώρα να τα ξυλώσεις. Γιατί ήταν πάρα πολύ ταχεία η εξάπλωση. Έτσι, φανταστείτε τώρα σε μια περιοχή σαν τη Μεσόγειο που το λάδι είναι η ζωή μας, κακά τα ψέματα. Το λάδι είναι η ζωή μας στη Μεσόγειο, δεν μας πήρε το λάδι, τελειώσαμε την άλλη μέρα το πρωί. Μας έχει γλιτώσει από κατοχές, από πίνες, από ό,τι θες. Έτσι, εκείνη και η βάση της μεσογειακής διατροφής. Φανταστείτε αν θέλει να χτυπήσει κάτι την ελιά, το οποίο είναι τελείως ξαφνικό, απρόσμενο, κανείς δεν μπορεί να το διανοηθεί και παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο για αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο που να λέει ότι ξέρεις περίμετρος ασφαλείας, στη συγκεκριμένη περιφέρεια δεν αφήνεις τίποτα όρθιο, γύρω-γύρω σε ένα buffer zone, ας πούμε, παρακολουθείς κτλ. Και όλοι είναι σε επαγρύπνηση με ένα παρόμοιο σύστημα με αυτό που λέγαμε για τις βιολογικές, για τις πανδημίες, ώστε αν κάτι διαπιστωθεί, κατευθείαν να ειδοποιείται όλο το δέντρο της ιεραρχίας. Άρα λοιπόν, υπερπληθυσμός από τη μια που πιέζει με διάφορους τρόπους και το περιβάλλον και την ανθρωπότητα, οικονομική κρίση, άλλο, κλιματική αλλαγή. Το νερό. Το νερό έχει... Σε ορισμένες περιοχές είναι... Η έλλειψη νερού. Η έλλειψη νερού. Εμείς στη γειτονιά μας περιφερειακά το έχουμε ως πρόβλημα στην ελληνική επαρχία, αλλά παγκοσμίως υπάρχουν περιοχές που προφανώς είναι νούμερο ένα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν... Άλλο. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, μάλλον έχω ένα σωρό συγκεκριμένο στο μυαλό μου, αλλά κοιτάμε τώρα λίγο τι γίνεται εδώ. Γιατί ξεκινήσαμε από τη γειτονιά μας, τι μας απασχολεί, η οικονομική κρίση και οι φυσικές καταστροφές. Και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με πράγματα που θα γίνουν έξω από εδώ, αλλά μπορεί να μας επηρεάσουν. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να έχεις εσύ πυρηνικό εργοστάσιο για να έχεις το πρόβλημα. Έτσι, ναι, δίπλα είναι. Επειδή, εδώ στην Ατάλεια, από κάτω. Ναι, εδώ. Που είναι όχι σημογενής περιοχή, είναι το ορισμό. Ναι, και έρχεσαι και λες τώρα, αυτή η Τουρκία, η σημερινή, θα φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο. Σε ποιο βαθμό υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και στο περιβάλλον σε αυτή την Τουρκία, ώστε να εμπιστευτείς ότι θα φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο. Και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Έτσι. Σε κίνδυνο παγκόσμια εμβέλεια θα μπορούσε να εξελιχθεί για το συγκεκριμένο λόγο, για το πυρηνικό εργοστάσιο, υπό κάποιες συνθήκες.
Έτσι. Αλλά σίγουρα είναι μια, θα είναι μια περιφερειακή, ένα περιφερειακό αγκάθι. Και αν κάτι πάει στραβά, θα έχει και παγκόσμιες προεκτάσεις. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, μια άλλη προσέγγιση πάνω στο ίδιο, στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή αν πάρουμε αυτά που είπαμε τώρα και τα σπάσουμε και τα ξαναρίξουμε με έναν άλλο τρόπο, έτσι, μιλάμε για κοινωνικούς κινδύνους, για τεχνολογικούς κινδύνους στο πεδίο της τεχνολογίας και της επιστήμης, στο περιβάλλον και στη φύση, είπαμε κλιματική αλλαγή κτλ, στην οικονομία και στην πολιτική. Έτσι. Και μπαίνει εδώ αυτό που λέμε Emerging Risk Radar, δηλαδή τα πιο κοντινά σε κάθε κατεύθυνση είναι για τα επόμενα 5 χρόνια, για τα 5 έως 10 και τα 10 έως 15. Έτσι. Θα σας δείξω λίγο αργότερα ένα σχήμα που δείχνει πώς αλλάζουν οι απόψεις των φορέων, του συνόλου τέλος πάντων των ερωτωμένων, χρονιά με τη χρονιά, και θα δείτε πόσο ρόλο παίζει το τι έχει συμβεί την κάθε χρονιά στην αντίληψη που έχουν για τους κινδύνους που έχουμε όλοι. Δηλαδή, πέρσι, προτού υπογραφεί η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, εμάς το νούμερο ένα πρόβλημα που είχαμε στο κεφάλι μας ήταν το προσφυγικό. Ότι είναι 5.000 την ημέρα που περνάνε τα σύνορα με βάρκες και δεν υπάρχει καμία μέθοδος να το αντέξουμε εμείς με όλες τις καλές προθέσεις και με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Φέτος που έχουν μειωθεί, όσο είναι ενισχύ τέλος πάντων ακόμα σε κάποιο βαθμό αρκετά σημαντικό αυτή η συμφωνία, το ξεχνάμε αυτό. Αν κάναμε την ίδια κουβέντα πέρσι, θα ήταν διαφορετική συζήτηση κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί η καθημερινότητά μας θα ήταν επηρεασμένη από αυτό, όχι μόνο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι κάποιον θα ξέρανε που είχε κάτι να πει πάνω σε αυτό. Είμαστε και μικρή κοινωνία η Ελλάδα. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει ένας τρόπος να προσεγγίσουμε έμεσα και ποιοτικά αυτά τα πράγματα, αλλά από κάποιο σημείο και μετά έρχεται η ώρα που από την πλευρά πλέον των επίσημων φορέων που έχουν τα μέσα και την ευθύνη να πάρεις αποφάσεις και οι πόροι είναι περιορισμένοι. Άρα λοιπόν η ιεράρχηση που θα κάνουμε στα πράγματα θα καθορίσει και πού θα πάνε οι πόροι της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρω εγώ, του ΟΗΕ κτλ. Αυτό που θα αξιολογήσουμε ως πιο επίγον και πιο σημαντικό πρέπει να απορροφήσει και, εν πάση περιπτώσει, ποσοστία μεγαλύτερους πόρους. Αν κάνουμε λάθος. Αν μας διαψεύσει η πραγματικότητα, έτσι, γιατί το λάθος είναι πολύ σχετική έννοια σε αυτό που συζητάμε τώρα. Αν μας διαψεύσει η πραγματικότητα, θα βρεθούμε με έλλειμμα εκεί που δεν είχαμε σχεδιάσει, εκεί που δεν είχαμε στρατηγικό σχεδιασμό. Έτσι. Και καλό είναι να έχεις ένα think tank, ας πούμε, που να σκέφτεται και τα πιο απίθανα σενάρια, αλλά πρέπει να έχεις αντίστοιχα και, και τα κέντρα λήψης αποφάσεων τα οποία να βάζουν το μαχαίρι στο κόκαλο και να παίρνουν την απόφαση. Να πούνε ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι πρόβλημα και θέλει στρατηγική. Δεν μπορεί να μην έχουμε, ας πούμε, για το μεταναστευτικό εθνική πολιτική εδώ και 20 χρόνια που έχουμε μετανάστευση, 27-25. Έτσι. Και δεν έχουμε ακόμα πολιτική. Ούτε ένταξη ούτε τίποτα. Θα πούμε μετά γι' αυτό. Ναι, το χειρότερο δεν είναι ότι δεν αποκτήσαμε εμείς. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμείς είμαστε μια σταλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ευρύτερος φορέας που είναι απροετοίμαστος στο μέλλον που έρχεται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν, δηλαδή, διάβαζα χτες ένα κείμενο που έλεγε ότι εντάξει, οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, έχουν απολυθωθεί στην αυταρέσκειά τους, ότι έχουν κοινωνικό κράτος, ότι έχουν αυτό κτλ. Και στην πραγματικότητα είναι μια γερασμένη κοινωνία που θα γίνει το μουσείο του κόσμου. Δηλαδή θα πηγαίνουμε εκεί μόνο για να βλέπουμε πώς ήταν ο κόσμος κάποτε. Και δημογραφικά θα τους καταπιεί το 1,5 δισεκατομμύριο μουσουλμάνοι που είναι γύρω-γύρω. Απλά πράγματα. Όχι με κακές προθέσεις από κάποια πλευρά. Τα νούμερα θα έρθουν να σε υπερβούνε. Το λέω εξ αρχής από τώρα, ότι για κάποια πράγματα, για κάποιους κινδύνους, οι λύσεις ή οι στρατηγικές είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Η μία υπονομεύει την άλλη. Είναι πολύ συχνό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ συχνό. Το περιβαλλοντικό κόστος εντός αγωγικών υπονομεύει την ανάπτυξη. Η ρυθμοί ανάπτυξης
εντός αγωγικών υπονομεύουν το περιβάλλον. Δηλαδή, κάποια πράγματα τι να κάνω, να επιταχύνω τις άδειες. Ναι, δεν κάνεις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να κάνω σε βάθος μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθυστερούν οι επενδύσεις. Έτσι, άρα, money, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή κτλ. Και από την άλλη μεριά, η οικονομική κρίση, η ανεργία κτλ. Η διαρροή, η μετανάστευση. Πώς θα ταιριάξουν όλα αυτά. Αυτά είναι περίπου που θα έχουμε να διαπραγματευτούμε στην εργασία. Λοιπόν, υπάρχουν κανένα δυο. Υπάρχουν μερικοί ερευνητές που έχουν προχωρήσει σε βάθος τη σκέψη και τον προβληματισμό πάνω σε αυτό που λέμε global risk, global catastrophe, global threat κτλ. Και προσπαθούν να το βάλουν σε πλαίσια. Ποιος είναι ο λόγος να τα βάλεις όλα σε πλαίσια. Πρέπει όλα να καταλήγουν κάπου συγκεκριμένα και πρακτικά. Δηλαδή, ωραία, θα σχεδιάσουμε μια στρατηγική για το 2050. Αύριο το πρωί τι θα κάνουμε. Άρα όσο πιο αναλυτικοί είμαστε και όσο πιο και η επιστημονική πλευρά είναι πιο σαφής σε ορισμένα πράγματα, τόσο περισσότερο μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων και μακροπρόθεσμων, αλλά και στο τι κάνουμε αύριο το πρωί. Δηλαδή, έρχεσαι είσαι σύμβουλος του κράτους. Κάποιοι σε ρωτάνε, ωραία, τι να κοιτάξω εγώ τώρα, σεισμούς ή πλημμύρες πρώτα. Πού να δώσω περισσότερα χρήματα. Ή πώς, σε τι είδους μέτρα, τι να προωθήσω, τα κατασκευαστικά ή τα θεσμικά, πού είμαι πίσω. Αν είσαι στην IT, θα προωθήσεις τα θεσμικά πρώτα, γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Έτσι. Αν είσαι κάπου αλλού που είναι πιο ευνομούμενοι πολύ, θα πας ξέρω εγώ στα κατασκευαστικά ή θα πας στις νέες τεχνολογίες. Έτσι. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε με κάποιο τρόπο είναι καταστροφικό για όλο τον πλανήτη, δηλαδή τι πάνε για όλο τον πλανήτη, μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, από 10 δις λέει έως 13 δολάρια, με αυτό το κριτήριο εμείς έχουμε πάθει παγκόσμια καταστροφή ως χώρα. Δηλαδή, τα δις δολάρια που είναι η ζημιά η δικιά μας αυτή τη στιγμή είναι 30 φορές το κατόφλι της παγκόσμιας καταστροφής. Αδυναμία ανάκαμψη του πολιτισμού, μία άλλη οπτική. Αυτά είναι οπτικές γωνίες, έτσι, κριτήρια. Και περιορισμός του δυναμικού της ανθρωπότητας, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να είχε επικρατήσει ο Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ήταν άλλη εξέλιξη της ανθρωπότητας. Θα ήταν μια παγκόσμια καταστροφή με ποια έννοια. Ότι το δυναμικό της ανθρωπότητας να εξελιχθεί και να γίνει, να προοδεύσει, να ευημερήσει καλύτερα κτλ. Θα είχε περιοριστεί εξαιτίας αυτού του συμβάντος. Δεν συνέβη αυτό, παγκόσμια καταστροφή ήταν ο ίδιος ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τι μας άφησε πίσω, μας άφησε τον ψυχρό πόλεμο. Μας άφησε την κούρσα των πυρηνικών. Μας άφησε τον πυρηνικό εφιάλτη. Έτσι. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση στη συνέχεια, τι μας άφησε επιστήμονες και τεχνικούς κτλ. Που πήγανε να βρουν δουλειά σε Ινδία, σε Πακιστάν κτλ. Με αποτέλεσμα να έχουν διάφοροι τώρα πυρηνικά όπλα και πυρηνική τεχνολογία. Εντάξει, τα προσπερνάω αυτά τα ακαδημαϊκά. Υπάρχει μια προσέγγιση που λέει ότι πώς μπορούμε να τα συσχετίσουμε όλα μαζί με βάση αυτά τα κριτήρια. Την έκταση, την ένταση και την πιθανότητα εκδήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν στην ίδια κλίμακα και το Κοσλοντούι και το Τσερνομπίλ και η Φουκουσίμα και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και το προσφυγικό και η κλιματική αλλαγή κτλ. Έτσι, με βάση αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μπορούμε να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους με κάποιο τρόπο όσο επισφαλής και αν είναι αυτός. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις άξονες. Το τοπικό μέγιστο τέλος πάντων της έντασης, της έκτασης και της πιθανότητας είναι εκεί που πρέπει να πάμε να κοιτάξουμε κάθε φορά και είναι το πιο επίγον. Εντάξει, αυτό είναι λίγο θεωρητικό τώρα. Να το κάνουμε πιο πρακτικό. Υπάρχουν οι ανεπαίσθητοι, οι ανεκτοί και οι τελικοί, ας πούμε, κίνδυνοι. Και υπάρχει το προσωπικό, το τοπικό
το παγκόσμιο επίπεδο και το διαγενειακό επίπεδο. Δηλαδή που η ζημιά μεταφέρεται και στις επόμενες γενιές. Δηλαδή, ας πούμε, πέφτουν εμένα τα μαλλιά μου. Μου πέσει μια τρίχα. Δεν το καταλαβαίνω και είναι προσωπικό. Είναι η χαμηλότερη δυνατή, χαμηλότερο δυνατός κίνδυνος. Η απώλεια του αυτοκινήτου. Έτσι. Είναι ανεκτό. Δεν καταστρέφει τη ζωή σου. Δεν... Εντάξει, ακόμα και επαγγελματίας να είσαι, τέλος πάντων κάτι θα κάνεις, υπάρχει recovery από αυτό. Όταν σκοτωθείς στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα, εκεί τελειώνει. Είναι ο τελειωτικός κινδύνος. Έτσι. Αυτό τώρα, ο ένας θάνατος σε τοπικό επίπεδο είναι αυτό που λέμε γενοκτονία. Εντάξει, το οποίο μπορεί να συμβεί είτε με ένα μεγάλο συμβάν όπως αυτά τα κοσμικά που λέγαμε προηγουμένως, είτε με τι, με επιθετική ενέργεια, δηλαδή με συγκεκριμένη τακτική. Έτσι, ανεπαίσθητος κίνδυνος, 1/1000 του βαθμού παγκόσμια υπερθέρμανση. Ελάχιστα πράγματα αλλάζουν. Στον ένα βαθμό όμως αλλάζουν σοβαρά τα πράγματα. Στους 2, στους 3, στους 5 αρχίζουν και έχουμε, όχι αρχίζουμε, πάμε για τεράστιες συνέπειες γιατί αλλάζει όλο το σύστημα. Έτσι. Διαγενετικοί κίνδυνοι, έτσι, είναι να εξαφανιστεί ένα είδος καθαριού. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα ποιες είναι οι επιπτώσεις, έτσι, αλλά οπωσδήποτε είναι ανεπαίσθητες σε σχέση με την άμεση τη δική μας. Αν αυτό όμως δεν είναι το σκαθάρι και είναι η μέλισσα, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί η μέλισσα συνδέεται με την παραγωγικότητα των καρποφόρων δέντρων. Στηρίζεται ένα τεράστιο κομμάτι της παραγωγικής βάσης της ανθρωπότητας πάνω σε αυτό. Αν δεν σου χαθεί ένα σκαθάρι και σου χαθεί η μέλισσα, έχουμε πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό σε περίπου ανεκτό επίπεδο είναι η δραστική μείωση της βιοποικιλότητας. Δεν ξέρω πόσο, αυτό είναι τεχνικό τώρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει εξερευνηθεί σε τι έκταση φτάνει η απώλεια της βιοποικιλότητας ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Έτσι. Το απότατο, γιατί όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι ανθρωποκεντρικά, έτσι. Το απότατο είναι η εξαφάνιση του ανθρώπου. Εδώ είναι, υπάρχει στο βιβλίο αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε πολύ. Αλλά ξεκινώντας πάλι με τις ίδιες κλίμακες, εδώ περίπου ας πούμε είναι ο σεισμός της Αθήνας με τα αντίστοιχα θύματα, ως ένταση και έκταση. Εδώ είναι το τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού. Εδώ είναι η εξαφάνιση των δεινοσαύρων, έτσι. Και πάει λέγοντας. Αυτά είναι σε διλογαριθμική κλίμακα που έχει να κάνει με το πλήθος που επηρεάζουν και με την έκταση που επηρεάζεται. Υπάρχουν και ορισμένα συμβάντα που είναι τα κρέα που λέγαμε προηγουμένως, έτσι, που είναι υπαρξιακοί κίνδυνοι για την ανθρωπότητα και μπορούν να συμβούν βασικά με δύο τρόπους. Διάβασα ένα σχόλιο του Σμιλ. Ότι λέει, η ιστορία συμπεριφέρεται περίπου όπως η εξέλιξη στο γεωλογικό χρόνο. Δηλαδή, δύο ειδών δραστικές μεταβολές έχουμε. Είτε οι ξαφνικές, οι κατακλυσμίες που γίνεται κάτι ένα ξαφνικό συμβάν, ας πούμε, και αλλάζουν όλα. Είτε η σταδιακή και ανεπαίσθητη μετάβαση από μια σταθερή κατάσταση σε μια άλλη πολύ διαφορετική. Όπου έχουμε επίσης συνέπειες μόνιμες, αλλά δεν το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να γίνει είτε αμαρθεί και πέσει ένας τεράστιος μετεωρίτης, ας πούμε, είτε αν πατήσει ο Κιμ και ο Τραμπ ταυτόχρονα το κουμπί, έτσι, θα έχει πρόβλημα η ανθρωπότητα στο σύνολό της, είτε εάν συμπεριφερθούμε με τέτοιο τρόπο σε σχέση με το περιβάλλον και αντιδράσουν οι κύκλοι, τέλος πάντων, της υδρόσφαιρας και της βιόσφαιρας με τέτοιο τρόπο, ώστε η κλιματική μεταβολή να γίνει τέτοια που να είναι αφιλόξενη για τον τρόπο που αναπτυσσόμαστε μέχρι στιγμής. Να μην μπορούμε να εξακολουθήσουμε να ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ερχόμαστε στην λίγο πιο
ανθρώπινη κλίμακα. Έτσι, τι θεωρεί ο ΙΕ απειλές κατά της ανθρωπότητας, οικονομικές και κοινωνικές. Φτώχεια, μεταδοτικές ασθένειες, περιβαλλοντική υποβάθμιση. Τούτα δύο τα δύο τα είδαμε. Η φτώχεια είναι ένα ζήτημα. Και η φτώχεια είναι ένα ζήτημα για δύο λόγους. Ότι προκαλεί κινητοποίηση πληθυσμού, αναταραχές κτλ. Αλλά επίσης δεν φαίνεται να μειώνεται. Ενώ αυξάνεται το συνολικό προϊόν, ας πούμε, του πλανήτη, το συνολικό ΑΕΠ, ταυτοχρόνως αυξάνονται και οι ανισότητες. Και αυξάνονται οι ανισότητες και μέσα στο ίδιο, στην κάθε κρατική οντότητα, αυξάνεται η ψαλίδα δηλαδή μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών, και αυξάνεται και μεταξύ των κρατών και μεταξύ των περιφερειών. Και θεωρείται αυτό, ας πούμε, και μία από τις πιο σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, συζητάμε τώρα για παγκόσμιες απειλές. Μα η παγκόσμια απειλή δεν θέλει ένα παγκόσμιο συντονισμό κτλ. Αυτό θα είναι προϊόν της παγκοσμιοποίησης. Ναι, αλλά η παγκοσμιοποίηση από την άλλη μεριά έχει έναν εμπορικό χαρακτήρα και έναν οικονομικό τέτοιο που ο μηχανισμός της είναι να εξαφανίζει τη μεσαία κατάσταση και να αυξάνει τις διαφορές ανάμεσα στα άκρα, τους πολύ ψηλά και λίγους και τους πολλούς και χαμηλά. Άρα και άλλο δίλημα στον δρόμο. Συγκρούσεις μεταξύ κρατών και εσωτερικές διαμάχες. Εμφύλιος πόλεμος, γενοκτονία και θηριωδίες μεγάλης κλίμακας. Πυρηνικά, τρομοκρατία, διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Εντάξει. Αυτά ανάλογα τώρα με τη χρονιά που διανύουμε είναι πρώτα-πρώτα μέσα στο μυαλό μας ή λίγο παρακάτω. Συνεχώς. Δηλαδή γίνεται τον Μπατακλάν, ας πούμε, η επίθεση στο Παρίσι και ξαφνικά είναι όλος ο κόσμος σε σοκ και βγάζει τα σημαίακια της Γαλλίας στο Facebook. Και έχουν όλοι προφίλ τη γαλλική σημαία. Ζεσουή, Παρί και τα λοιπά. Σε κατάσταση σοκ. Εντάξει, σε αυστηρούς αριθμούς και σε αυστηρές πιθανότητες είναι δυσανάλογο το συμβάν με την υπόλοιπη θλιβερή καθημερινότητα που συνεχίζεται αλλά δεν έχει σοκαριστικά συμβάντα. Έτσι, δηλαδή αν σκεφτείτε σε κάθε έξοδο που βγαίνουμε εμείς το Πάσχα και το 15 Αύγουστο πόσοι σκοτώνονται στους δρόμους και πώς σκοτωθήκαν, ας πούμε, στον Μπατακλάν, ή όταν αυτός ο τρελός στην Νίκαια πήρε την ταλίκα και έπεσε απάνω στον κόσμο, έχουμε δυσανάλογα πολλά θύματα. Έπρεπε να έχουμε κάθε μέρα, πώς το λένε, στο προφίλ μας ένα αυτοκίνητο που περνάει με κόκκινο σήμα. Έτσι, υπάρχει αιτία γι' αυτό. Η τρομοκρατία, να πούμε και κάτι για την τρομοκρατία, μόνο ένα σχόλιο, επειδή πολλές φορές μάλλον έχει επικρατήσει αυτό το war on terror, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι, ξέρεις κάτι, η τρομοκρατία βασίζεται στους δεσμούς που αναπτύσσονται στις ομάδες. Υπάρχει δηλαδή μια εσωτερική σύνδεση μεταξύ τους που με διάφορους τρόπους τους εγκλωβίζει σε έναν τρόπο σκέψης και τους κρατάει συνδεδεμένους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τους κρατάει η μαφία. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πας μαζικά και να πεις κηρύσω τον πόλεμο εναντίον της μαφίας, διότι το πρώτο που θα προκαλέσει είναι αιματοκύλισμα και τίποτα άλλο. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να κάνεις ανοιχτό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας με αυτόν τον τρόπο. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν θα εξαλειφθεί ποτέ τελείως αυτό το φαινόμενο, διότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αναπαράγεται γενιά παραγενιά. Ας πούμε, είχαμε παλιότερα τις αεροπειρατείες, ας πούμε, την εποχή των Παλαιστινίων και του Αραφάτ στην πρώτη, τέλος πάντων, περίοδο του και ούτω καθεξής. Κάθε τόσο επανεμφανίζεται μια διαφορετική ομάδα, έτσι. Και απλά τώρα έρχεται σε συνδυασμό αυτό με την τρομοκρατία που συνδέεται με τον Ισλαμισμό και έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και έχει γίνει λίγο πιο συγκεκριμένη η κατάσταση. Γιατί έχουν συνδεθεί δύο διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικής φύσης προβλήματα μεταξύ τους. Θα το δούμε λίγο μετά αυτό. Α, εδώ πέρα, κοιτάξτε μία, ας πούμε, βραδιφλεγής βόμβα που είναι η δημογραφική. Έχω φέρει για παράδειγμα εδώ την Ιαπωνία. Έτσι, πώς ήταν η πυραμίδα το 1930 στις ηλικίες της Ιαπωνίας, που οι πιο πολλοί ήταν τα νεογνά, μετά ήταν οι έφηβοι, οι ενήλικες, οι υπέργυροι κτλ. Μεταβλήθηκε λιγάκι μέχρι το 1950, αλλά σαν σχήμα είναι το ίδιο.
Και σιγά σιγά αρχίζει, τι γίνεται, δουλεύει υπογεννητικότητα αυξανόμενου και του επίπεδου διαβίωσης και τα λοιπά, και ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια ανεστραμμένη κατάσταση όπου οι πιο πολλοί είναι οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και οι νέοι είναι λιγότεροι. Σας θυμίζει τίποτα? Είναι η Ελλάδα, είναι η Ευρώπη. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με τον τρόπο που εξελίσσεται δημογραφικά ο χώρος μας, θα κάτσουμε στο σβέρκο των επόμενων γενιών πάρα πολύ βαριά οι γέροι του αύριο. Έτσι. Και έρχεσαι και λες τώρα, αν δεν αλλάξει ο ρυθμός γεννήσεων των ίδιων των Ευρωπαίων, πώς θα υποστηρίξεις εσύ ασφαλιστικό σύστημα, πώς θα υποστηρίξεις παραγωγή, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Θα είμαστε μια ήπειρος, ας πούμε, συνταξιούχων, οι οποίοι θα πρέπει να τους στρέφουν ο ένας στους 10 εργαζόμενους. Πώς θα γίνει αυτό? Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, μα συγγνώμη, εδώ παρακαλάνε οι τρίτες χώρες να έρθουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να, τη λύση έτοιμη. Ναι, αλλά αυτή δεν έρχεται μόνη της. Έρχεται μαζί με μια διαφορετική κουλτούρα. Έτσι. Που δεν έχει καμία σχέση και δεν αναμειγνύεται με τη δική μας. Δεν αναμειγνύεται. Δηλαδή, η Σαρία, ο νόμος της Σαρίας, με αυτό που λέμε εμείς σύγχρονες αντιλήψεις, ας πούμε, δημοκρατικές κτλ., δεν μπορεί να ταιριάξουν εύκολα. Έτσι. Και ενώ υπάρχουν αρκετοί ενσωματωμένοι, τέλος πάντων, πληθυσμοί, βλέπεις ότι υπάρχουν πληθυσμοί που δεν αναμειγνύονται καθόλου. Δεν αλλάζουν τα έθιμά τους, δεν αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς. Άρα και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, η λύση είναι το πρόβλημα και το πρόβλημα είναι η λύση. Και εδώ κοιτάξτε αυτό που λέγαμε πριν για την τρομοκρατία. Αυτές είναι οι πιθανότητες, η κύμανση των πιθανότητων από το 70 μέχρι το 2005. Έτσι, στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη, να σκοτωθεί κανείς στο διάβα ενός βίου 70 ετών από τρομοκρατική ενέργεια. Εντάξει. Λοιπόν, μία τάξη μεγέθους πάνω στο Ισραήλ, που έχουμε μονίμως την ένοπλη σύραξη με τους Παλαιστινίους και αυτό αναπαράγεται αυτό το πράγμα. Εδώ, δεκαετία του 80, στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή, δηλαδή χωρίς Ισραήλ και Λίβανο, το πικ μέχρι το 84 και μετά ύφεση και τώρα πάλι ψηλά, έτσι, και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές πάρα πολύ χαμηλά και αυξάνεται, ναι. Εδώ πέρα έχουμε και το θέμα, οι δίδυμοι πύργοι που από μόνοι τους ήταν 3.500 θύματα, άρα λοιπόν μία τάξη μεγέθους ανεβήκαμε από εκεί, γιατί κατά τα άλλα δεν υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση. Λοιπόν, αυτό τώρα που βλέπετε εδώ, το 1, 10, 100, 1000, είναι επί 10 στη μείον 6. 10 στη μείον 5 είναι η κανονική θνησιμότητα, η πιθανότητα. Εντάξει. Άρα υπάρχουν περιοχές που είναι εξίσου πιθανό να πεθάνεις από φυσικό θάνατο και από τρομοκρατία. Η Βαγδάτη, ας πούμε, σήμερα. Λοιπόν, τύποι παγκόσμιων καταστροφών. Υπάρχουν πολλές ταξινομίες, θα τα δείτε και μέσα στο βιβλίο. Σύμπλη καταλήγουμε σε παρόμοια πράγματα. Δηλαδή, φυσικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι από επιπτώσεις ακούσιες της ανθρώπινης δραστηριότητας, π.χ. ξέρω, η κλιματική αλλαγή, γιατί υπάρχουν και άλλα πιο ακραία, και οι επιθετικές ενέργειες. Οι οποίες επιθετικές ενέργειες δεν είναι κάτι σπάνιο και μη μετρήσιμο, είναι καθημερινό. Πυρηνικός πόλεμος, τρομοκρατία, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία και ολοκληρωτικά καθεστώτα. Μέσα σε όλα αυτά μπαίνουν και πράγματα που δεν έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Δηλαδή, έχει, από το 2001 και μετά που έχει γίνει η επίθεση στους δίδυμους πύργους, έχει μελετηθεί πάρα πολύ όλο το πλαίσιο αυτό και ποιες είναι οι πιθανότητες, τέλος πάντων, να κλιμακωθεί και να κάνει μια δείξη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η τρομοκρατία, έτσι τουλάχιστον λένε αυτοί που το έχουν μελετήσει, να σου δημιουργήσει πάρα πολύ μαζικά φαινόμενα. Δηλαδή, ακόμα και η περίπτωση, τρέχουν μοντέλα και λέει ότι ξέρεις κάτι, πες ότι είναι ένας με ένα φορτηγάκι και έχει μέσα μπούλες με άνθρακα και τρέχει και περνάει μέσα από 5 πόλεις των ΗΠΑ και αρχίζει και πετάει τις σαμπούλες. Έτσι.
ή τις πετάς σε μια δεξαμενή κτλ. Μεγάλο συμβάν, πιθανότητα πολλών χιλιάδων θυμάτων, όχι παγκόσμια καταστροφή. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Έτσι. Πρέπει να πάμε σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα να συμπεριφερθεί, σαν τρομοκράτης δηλαδή, κάποιος που να έχει συγκεντρωμένη πάρα πολύ μεγάλη ισχύ στα χέρια του. Και αυτό που λένε, ας πούμε, για τους πολέμους, για τις βιολογικές απειλές εξαιτίας, ας πούμε, της απελευθέρωσης κάποιου παράγοντα, θεωρείται πιο πιθανό να το κάνει όχι ένας τρομοκράτης, αλλά ένας άνθρωπος που είναι δυσαρεστημένος υπάλληλος κάποιου εργαστηρίου κάπου. Είναι πιο πιθανό να το κάνει αυτός, επειδή δεν του έδωσε αύξηση, παρά να καταφέρει να έχει πρόσβαση, αλλά και αυτό με πάσα επιφύλαξη, γιατί κάθε μέρα... Λοιπόν, μια κλιμάκωση των πραγμάτων, τα είπαμε και πριν, δεν χρειάζεται. Ούτε σε αυτά είναι ανάγκη να επιμείνουμε πολύ. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ας πούμε, να πεις ότι υφιστάμεθα μια παγκόσμια καταστροφή. Ένα είναι το μπάνγκ, ας πούμε, ο ξαφνικός θάνατος, αυτό που λέγαμε, μετεωρίτες κτλ. Το άλλο είναι να ματαιωθούν οι δυνατότητες μας για περαιτέρω εξέλιξη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε στο κατόφλι ανακαλύψεων τεχνολογικών και βιοτεχνολογικών που μπορούν να σε πάνε λίγο παραπέρα από άποψη και προσδόκιμο επιβίωσης και φυσικών βιολογικών δυνατοτήτων και διανοητικών ενδεχομένως κτλ. Δηλαδή, προχωράει η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, η επιστήμη των υπολογιστών, όλα αυτά μαζί δείχνουν ότι υπάρχουν λύσεις που θα υπάρξουν και άλλες στο μέλλον που δεν τις φανταζόμασταν. Παραδείγματος χάρη, φτιάχνοντας τους εξωσκελετούς με τους οποίους μπορεί ένας παραπληγικός με τον εγκέφαλό του μόνο να κινεί τον εξωσκελετό, ανακαλύφθηκε ότι σιγά σιγά μπορεί να εκπαιδεύσει το νευρικό του σύστημα και να ανακτήσει μέρος της κινητικότητάς του, της οργανικής. Έτσι, άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες που δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις, ας πούμε, σαν είδος, είτε με τεχνικά μέσα, είτε με υποβοήθηση. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε κάποια στιγμή να ακυρωθεί με κάποιο τρόπο. Εντάξει. Γιατί όλα αυτά στηρίζονται σε ένα τεράστιο κολοσσό ενεργειακής κατανάλωσης, έτσι. Όλα βασίζονται στην ενέργεια. Αν κάποια στιγμή έχουμε θέμα με την ενέργεια, όλη αυτή η αλυσίδα που φτάνει στην υψηλή τεχνολογία έρχεται και καταραίει. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις μια μαζική καταστροφή, όχι καταστροφή, μια μαζική διαταραχή που να σχετίζεται με την ένταση του μαγνητικού πεδίου της Γης. Μια πολύ ενισχυμένη ηλιακή καταιγίδα ή κατά τη διάρκεια της αναστροφής του μαγνητικού πεδίου, μια μείωση τέτοια που να σου δημιουργήσει πρόβλημα στις... Η Γη έχει μια φυσική ασπίδα πάνω στην ακτινοβολία που έρχεται από τον ήλιο, που είναι το μαγνητικό της πεδίο. Αυτό κατά καιρούς αλλάζει η πολικότητα και κατά τις περιόδους που αλλάζει η πολικότητα πέφτει πολύ η έντασή του, άρα μειώνεται η ασπίδα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ίδια την τεχνολογία, ας πούμε. Μπορεί. Εντάξει. Τα άλλα σύμπλην τα είπαμε για την αλωτρίωση, ας πούμε. Είπαμε ότι ένα συμβάν, η έκβαση ενός πολέμου, ας πούμε, ή κάποιο άλλο γεγονός, να σε πάει κάπου άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει, υπάρχει μια ταινία δευτεροκλασάτη, το Ιντιόκραση. Ένας τύπος, τέλος πάντων, που καταψύχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξυπνάει μετά από 200 χρόνια. Και ανακαλύπτει ότι ζει σε μια κοινωνία ηλιθίων. Δηλαδή, είναι ένας ρέστλερ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ας πούμε, και ναι, γενικώς έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ ο πληθυσμός από άποψη ευφυΐας και δυνατοτήτων και παιδείας και κουλτούρας και αυτά που είναι στην πραγματικότητα, ας πούμε, φυτά που περιφέρονται. Αυτά δεν είναι πάρα πολύ μακρινά. Δηλαδή με την έννοια ότι στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολύ έντονα φαινόμενα, ας πούμε, παχυσαρκίας. Έτσι. Είναι ανησυχητικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες το φαινόμενο της παχυσαρκίας. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, στην ηλικία που είμαι, με τον τρόπο ζωής που κάνω, οι πιθανότητες είναι να πεθάνω
στην έκτη δεκαετία της ζωής μου από καρκίνο ή από καρδιοαναπνευστικά καρδιαγγειακά νοσήματα. Στάνταρ. Είναι αμήλικτες οι πιθανότητες. Λοιπόν, όταν έχεις μια ολόκληρη κοινωνία λοιπόν, που πηγαίνει full προς τα εκεί, αυτό είναι μια αργή καταστροφή. Και σε αυτό δεν θέλει τόσο κολοσιές ενέργειες αμυντικές για να παρέμβεις, ας πούμε. Είναι άλλου είδους θέμα. Λοιπόν, τα extreme δεν θα τα πούμε, τα έχει το βιβλίο. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες, ας το πούμε αυτό. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αυξάνεται αλματοδός η... Πού το έχω εδώ. Αυξάνεται αλματοδός η δυνατότητα, η υπολογιστική δυνατότητα, η τεχνολογική και ταυτοχρόνως έχουμε μονίμως την επιδίωξη να φτιάξουμε μια νοημοσύνη που να προσομοιάζει με τον ανθρώπο γιατί για να μπορεί να κάνει τις δουλειές μας σαν και εμάς. Ναι, λοιπόν, και υπάρχουν τώρα διάφορα σενάρια ότι κάποια στιγμή όταν αρχίσει αυτό να σκέφτεται σαν εσένα, δεν θα αποκτήσει και τον εγωισμό το δικό σου. Δηλαδή, γιατί εσύ αφεντικό και όχι εγώ. Έτσι, αν αρχίζει να μοιάζει με ζωή, τότε θα ζητήσει τι, την αυτοαναπαραγωγή του. Έτσι δεν είναι. Τα συστήματα, εδώ το κάνουν συστήματα, ας πούμε, μη, πώς να πω, συγκεκριμένα. Το κάνουν συστήματα όπως είναι οι οικονομίες, τα χρηματιστήρια κτλ. Οι corporations. Έχουν υπερβεί τους ανθρώπινους, τα ανθρώπινα στελέχη τα οποία κάνουν τη δουλειά και το σύστημα το ίδιο αυτό αναπαράγεται. Αυτό τι σημαίνει, ότι σου έχει πάρει την εξουσία από τα χέρια πια. Έτσι. Συζητάμε λοιπόν γιατί με πρωτεργάτη, με πρώτο τον Στίβε Χόκιν, ο οποίος λέει: Παιδιά, θα μας φάνε οι υπολογιστές. Έχει, ναι, τον ανησυχεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να το κάνεις και τελείως στην άκρη, αλλά δεν μπορεί να ασχοληθείς και πρωτίστως με αυτό. Έτσι, με τις υπόλοιπες πραγματικότητες που έχουμε. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι αυτό που έλεγε ο... Έχει κάνει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχω κρατήσει κυρίως τον Μπόστρομ και τον Σμιλ, γιατί αυτούς θεωρώ ότι είναι πιο... Έχω και τα βιβλία τους, αν θέλει κάποιος να τα δανειστεί, να διαβάσει κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Λέει ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, χαμηλής πιθανότητας γεγονότα που θα μπορούσαν στιγμία να κάνουν κατακλυσμίες μεταβολές να επιφέρουν στην ανθρωπότητα και επίμονες βαθμία αναπτυσσόμενες τάσεις που έχουν εξίσου ακραίες επιπτώσεις μακροπρόθεσμα. Ανοίγω μια παρένθεση αυτό, εδώ. Οι τάσεις είναι μια εικόνα της στιγμής. Δεν είναι μόνιμες. Και δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ότι μια τάση δεν μπορεί να ανατραπεί πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, συμβαίνει σε πάρα πολλά συστήματα και σε φυσικά και σε ανθρώπινα να βλέπεις μία τάση να συνεχίζεται και ταυτοχρόνως επειδή συνεχίζεται να υπονομεύει την ίδια της την ύπαρξη και κάποια στιγμή να κάνει ανατροπή. Παραδείγματος χάρη, οι χρηματιστηριακές φούσκες. Έτσι. Υπάρχει ένας μηχανισμός πίσω από αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που ξεκινάει αυτή να δημιουργείται υπάρχει μία σχεδόν νομοτέλεια στο που θα καταλήξει. Ξεκινάει η τιμή της μετοχής εδώ, κάποια στιγμή αρχίζει να τσιμπάει. Βλέπουνε η αγορά ότι εκεί υπάρχει ψωμί, μάλιστα. Πάμε όλοι και κάνουμε μια δοκιμή. Αγοράζουν όλοι, παπ, τσιμπάει παραπάνω. Πουλάνε μετά για να τη δοκιμάσουν αν αντέχει. Κάνει μια έτσι και αφού σιγουρευτούμε εντός εισαγωγικών ότι αυτό κρατάει, πέφτουμε όλοι με τα μπούνια. Στην επόμενη φάση, έτσι, το ξέρουμε όλοι ότι κάποτε θα τελειώσει, έτσι δεν είναι. Το ξέρουμε, δεν μπορεί να μην το ξέρουμε. Έτσι. Η τάση αυτή εξακολουθεί ακόμα και αφού δεν πιστεύουμε πια ότι αυτό θα κρατήσει για πάντα και ότι όπου να είναι τελειώνει. Και κάποια στιγμή κάνει ένα μπαμ και γίνεται το κράχ. Εντάξει. Οι τάσεις λοιπόν αυτές που βλέπουμε και του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας και ένα σωρό άλλοι δείκτες, θα σας δείξω 2-3 παραδείγματα μετά, μπορεί να μας εκπλήξουν και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τα δεδομένα που βλέπουμε, έτσι, η τάση είναι ένα πράγμα, όταν έρθει μία αντίθετη πληροφορία, δεν διορθώνουμε την πληροφορία, διορθώνουμε το μοντέλο, έτσι. Αν αρχίσουν και λένε, παραδείγματος χάρη, λέω ένα τελείως υποθετικό πράγμα, οι μετρήσεις ότι μειώνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, εμείς δεν θα διορθώσουμε
τις μετρήσεις. Θα διορθώσουμε το μοντέλο μας με βάση τις μετρήσεις. Γιατί αλλιώς πάμε χαμένοι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε. Ανήκουν λέει στις τρεις κατηγορίες. Γνωστοί καταστροφικοί κίνδυνοι, δηλαδή πράγματα που έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν. Άρα μπορούμε να βγάλουμε τις πιθανότητές τους. Δηλαδή αν το ηφαίστειο στην Τόμπα σκάει κάθε 74.000 χρόνια, έχεις μία σε 74.000 ανά πάσα στιγμή να συμβεί φέτος. Έτσι δεν είναι. Αν αντίστοιχα είναι μία στα 2,5 εκατομμύρια χρόνια το Γέλοστον, έχεις μία στα 2,5 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Εντάξει, έχεις ένα βαθμό έκθεσης δηλαδή, μία συγκεκριμένη πιθανότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί αύριο το πρωί. Σημαίνει ότι είναι πολύ απίθανο να συμβεί αύριο το πρωί. Υπάρχουν οι εύλογοι καταστροφικοί κίνδυνοι, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν ξανασυμβεί, αλλά βλέπουμε υπάρχουν δεδομένα που μας λένε ότι μπορεί να συμβούνε, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχουν ξανασυμβεί, δεν μπορούμε να απολογίσουμε πιθανότητες. Και καθαρά θεωρητικοί κίνδυνοι που ακουμπάνε και στο πεδίο της φιλοσοφίας ή της επιστημονικής φαντασίας, αλλά πάντα είναι καλό να έχει κανείς το μυαλό του ανοιχτό. Έτσι, τις πρώτες φορές που εμφανίστηκε η βουβονική πανόλη στην Ευρώπη, δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Δεν το ξέρει κανείς πώς, τι γινόταν. Όταν εμφανίστηκε, ας πούμε, στη Βενετία, έτσι, ο Μαύρος Θάνατος, τότε βγήκε η καραντίνα, αυτό που λέμε. Γιατί κάποια στιγμή κάποιος σκέφτηκε δημιουργικά, κατάλαβε ότι έρχονται οι φορείς από τους εμπορικούς δρόμους, από τα λιμάνια, και λέει, ωραία. Ήρθες, ναι, αρρώδου 40 μέρες, έτσι, και άμα δεν πεθάνετε όλοι, τότε περάστε. Ναι, έτσι, χωρίς να ξέρουν καν τι είναι ιός και τι είναι βακτήριο, έτσι. Δεν υπήρχε γνώση της φυσιολογίας της ασθένειας, έτσι, και της βιοχημίας της, αλλά παρατηρώντας ως κλειστό κουτί τα δεδομένα τι γινόταν, ότι κάθε φορά που ερχόταν ένα καράβι, μετά από λίγο είχαμε πολλαπλά κρούσματα, είπαν, όπα, ως εδώ και μη παρέγγει. Άρα λοιπόν προετοιμαζόμαστε και για το τελείως αναπάντεχο και άγνωστο και θα πούμε και ίσως με τι κριτήριο. Λοιπόν, ωραία, θα τελειώσουμε ίσως λίγο νωρίτερα, το μην κάνουμε άλλο διάλειμμα, το προχωρήσουμε. Πολλοί τρόποι να προσεγγίσει κανείς το θέμα με την προϋπόθεση ότι έχουμε την άνεση που έχουμε τώρα μεταξύ μας, ότι είμαστε σε ένα πολιτισμένο χώρο που έχουμε δυνατότητες, που έχουμε μέσα, που έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ήρεμα και να συζητήσουμε και να αναλύσουμε και να κάνουμε. Δεν ισχύει αυτό παντού, έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι εύκολα σε κοινωνίες που έχουν τη δυνατότητα και αντίστροφα. Είναι υποχρέωση των κοινωνιών που έχουν τη δυνατότητα να τα σκεφτούν. Δεν περιμένεις να τα σκεφτεί ο άνθρωπος που υποφέρει στην υποσαχάρια Αφρική. Εσύ όμως οφείλεις να τα σκεφτείς γι' αυτόν. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα, τι λέγαμε προηγουμένως, αυτό που ρωτάγαμε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, να κλείσω λίγο το φως, μπας και φανεί λίγο καλύτερα το εδώ. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και αυτό, αλλά ας το δούμε λιγάκι. Κοιτάξτε τη διαφορά της. Αυτό είναι για το 2015. Η έρευνα που λέγαμε το 2015. Αυτό το MOVE εδώ που δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη είναι οι κυβερνοεπιθέσεις. Νούμερο 1 το 2015 στις Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχία ήταν οι κυβερνοεπιθέσεις. Εντάξει, τι έγινε την περασμένη εβδομάδα? Η κυβερνοεπίθεση με τους hackers κτλ. Με το... πώς λεγότανε? Με τον... ναι, με έναν ιό τέλος πάντων, που χτύπαγε τα Windows 10 κτλ. Το δεύτερο, για να δω, ούτε εγώ δεν τα βλέπω. Α, ναι, ηλεκτρονική απειλή ή μαζική απάτη. Δηλαδή, κλοπές λογαριασμών κτλ. Σε μαζικό επίπεδο. Εντάξει. Και το τρίτο, για να σας βοηθήσω λίγο, το MOVE είναι η τεχνολογική κίνδυνη, το κόκκινο είναι η κοινωνική, το πορτοκαλί είναι η γεωπολιτική, συγκρούσεις κτλ, το πράσινο η περιβαλλοντική και το μπλε η οικονομική. Εντάξει.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εδώ που είμαστε, στην Ανατολική Ασία, φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα. Νούμερο ένα, ανησυχία. Γιατί είναι η καθημερινότητά τους. Δεν υπάρχει περίοδος χωρίς τροπικές καταιγίδες στις Φιλιππίνες, δεν υπάρχει περίοδος χωρίς μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία, δεν υπάρχει. Και έχουν και πρόσφατα πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι, συν failure of national governance, δηλαδή για τις μικρότερες χώρες, αστοχία της κεντρικής κυβέρνησης, της εθνικής κυβέρνησης. Εδώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, extreme weather events, ο καιρός τους ανησυχεί, δηλαδή Σάντι, πώς το λένε, τα blizzards τώρα τα τελευταία χρόνια. Ναι, έχουν τα χιόνια που κατεβαίνουν μέχρι κάτω, έχει διαταραχθεί αυτό που λέγεται jet stream oscillation. Υπάρχει μια κύμανση τέλος πάντων ενός ψυχρού αερίου ρεύματος γύρω από την πολική περιοχή, το οποίο όταν διαταράσσεται το κλίμα κάνει πιο ημιτονοειδή κύμανση, με αποτέλεσμα να κατεβαίνει μικρά γεωγραφικά πλάτη, εντάξει, και αντιστοίχως να γίνεται πολύ πιο ψυχρό εδώ, ας πούμε, και πολύ πιο θερμό εδώ πίσω. Και παρατηρείς το φαινόμενο εδώ, να έχεις, ας πούμε, να κατέβουν τα χιόνια μέχρι τη Φλόριντα και εδώ πέρα να έχεις μία από τις μεγαλύτερες ξηρασίες όλων των εποχών της αμερικανικής ιστορίας, έτσι, της ιστορίας. Αντίστοιχη με αυτές της περίοδου του Dust Bowl, του 29-30, ας πούμε. Έτσι. Νότιος Αμερική, νούμερο ένα, γεωπολιτική κίνδυνη. Failure of national governance. Η σταθερότητα των κυβερνήσεων. Μετά τι άλλο, profound, ναι. Βαθιά κοινωνική κρίση, κοινωνική αστάθεια, έτσι. Και ανεργία ή υποαπασχόληση. Αυτό εδώ. Τα ίδια σχεδόν και στην υποσαχάρια Αφρική. Αν εξαιρέσεις τη Νότια Αφρική και το Τζιμπουτί, όλες οι υπόλοιπες χώρες θεωρούνται ασταθείς στην Αφρική. Και ας πούμε στη Λιβύη, τώρα δεν ξέρει κανείς αν υπάρχει κυβέρνηση και ποια είναι. Έτσι. Παρεπτόντως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει να εξορίζονται πετρέλαια στη Λιβύη. Απλά δεν διαμεσολαβεί το κράτος. Η διαπραγμάτευση γίνεται πλέον απευθείας με τους φιλάρχους. Έτσι. Και ερχόμαστε στην Ευρώπη, η οποία έχει ανεργία, δημοσιονομική κρίση, για το 15 λέω, και τι? Immigration, τη μετανάστευση. Γιατί το 15 αυτό ήταν το νούμερο ένα πρόβλημα. Είχαμε ξεπεράσει λίγο το θέμα του χρέους, είχαν λίγο συνέλθει οι υπόλοιπες οικονομίες πλην της δικής μας σε σχέση με την κατάσταση των προηγούμενων ετών. Έτσι, εξακολουθούσε το θέμα της ανεργίας και τα λοιπά, αλλά εδώ ένα πράγμα που σε κάποιο βαθμό ήταν επιθυμητό από κάποιες οικονομίες, ας πούμε η Γερμανία ήθελε 500.000, ζητήσαν οι Γερμανοί βιομήχανοι 500.000 εργάτες. Εντάξει, και ανοίξανε την αγκαλιά τους οι Γερμανοί και είπανε ελάτε. Το ελάτε δεν είναι ανοίγω μια βάνα και την κλείνω. Το ελάτε σημαίνει ότι θα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, άρα λοιπόν περιφερειακά σε κάθε περιοχή έχουμε κρίση του νερού. Μέση Ανατολή και Νοτιοανατολική Ασία. Έτσι, έλλειψη νερού. Πάρα πολύ σημαντικό. Ένας λόγος που δεν μπορεί να κλείσει όσο κοντά και αν φτάσει η συμφωνία για τη λωρίδα της Γάζας είναι ότι την τελευταία φορά δηλαδή που είχαν φτάσει κοντά, πού δεν τα βρήκανε οι Ισραηλοί με τους Παλαιστινίους? Ότι δεν τους δίνανε την εκμετάλλευση του υπόγειου νερού. Δηλαδή, στη συμφωνία δεν θα επιτρεπόταν να κάνουν εκμετάλλευση του υπόγειου νερού οι Παλαιστινίοι. Και μιλάμε για μια περιοχή που κι αν έχει... Λοιπόν, εδώ τώρα, κοιτάξτε, δυστυχώς δεν φαίνεται καλά αυτό, αλλά κοιτάξτε, 2015, αυτή είναι η έκθεση του 17 τώρα που κοιτάμε. Και έχει μια αναδρομή, όσο και αν προσπαθήσετε, δεν θα το δείτε, σας εγγυώμαι, δεν το βλέπω εγώ που είμαι στο ένα μέτρο. Λοιπόν, αλλά πάμε. Top 5 global risks, δηλαδή παγκοσμίως, έτσι. 2015, water crisis νούμερο 1. 2016, αστοχία
στο μετριασμό των επιπτώσεων από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είχαμε και το COP21 εδώ κτλ. 2017, για να δω, όπλα μαζικής καταστροφής. Γιατί? Γιατί είναι το δίδυμο Τραμπ και Κιμ. Και φοβούνται όλοι αυτή την ισορροπία. Δηλαδή τώρα δεν φαίνονται πολύ σταθεροί χαρακτήρες ως ηγέτες αυτοί και έχει αρχίσει ο κόσμος και σκέφτεται αυτό. Έτσι. Που δεν υπήρχε στο κάδρο. Έτσι. Νούμερο 2. Α, το 14. Fiscal crisis. Η δημοσιονομική κρίση πρώτη παγκοσμίως. Έτσι. Τι σχέση τώρα έχει η δημοσιονομική κρίση της μιας χρονιάς που βγαίνει πρώτο με τα θέματα του νερού. Είναι τι επικαιρότητα αντιμετωπίζουμε κάθε φορά και τι βλέπουμε να έρχεται. Άρα λοιπόν, μέσα από όλα αυτά, πρέπει με κάποιο τρόπο να αναπτυχθούν στρατηγικές όμως. Δηλαδή κάποια πρέπει να διαλέξουμε που είναι κοινοί παρονομαστές σε όλα. Εντάξει. Η κλιματική μεταβολή, για παράδειγμα, την πιστεύεις, δεν την πιστεύεις, η κλιματική αλλαγή μάλλον, πιστεύεις, δεν πιστεύεις στο μέγεθος... Ναι. Δεν μπορείς. Ωραία. Σε 2 λεπτά θα σου φέρω. Αν μου επιτρέψεις, θα κάνουμε 2 λεπτά ένα διάλειμμα. Γιατί πρέπει να δώσω έναν υπολογιστή δίπλα, δεν έχουν να κάνουν μάθημα. Λέω λοιπόν, δεν έχουμε πολύ ακόμα, αλλά για να μην τους καθυστερήσω. Λέω λοιπόν ότι ανεξάρτητα αν πιστεύει κανείς ότι βγάζουν τα μοντέλα για την προβολή, θα το δούμε σε λίγο, για την κλιματική μεταβολή, υπάρχει ένας τρόπος σκέψης που μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις αποφάσεις οι οποίες ταιριάζουν και με το αληθές και με το ψευδές του υπολογισμού. Τι θέλω να πω. Η κατανάλωση ενέργειας από συγκεκριμένες πηγές έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Μάλιστα. Οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο η εκπομπή του διοξιδίου, είναι και ένα σωρό βλαβερές ουσίες και σωματίδια κτλ. Τα οποία υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την καθημερινότητα του κόσμου μέσα στις πόλεις. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν εσύ κάνεις μια κίνηση η οποία, παραδείγματος χάρη, καλύτερες μονώσεις σε όλα τα κτίρια, αυτομάτως τι κάνεις, ωφελείς όλο το φάσμα των πιθανών επιπτώσεων και του φαινομένου του θερμοκηπίου, έχεις λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερες εκπομπές καυσαερίων κτλ. Και ταυτοχρόνως τι κάνεις, μειώνεις το κόστος λειτουργίας και διαβίωσης του πληθυσμού και των υπηρεσιών. Έτσι, μειώνεις τις βλαβερές ουσίες πέρα από τα αέρια του θερμοκηπίου. Μειώνεις τα απόβλητα από τη χρήση που κάνεις στις όποιες μορφές πρώτης ύλης για να παράξεις την ενέργεια. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς περιβαλλοντικό κόστος. Έτσι. Άρα λοιπόν, υπάρχουν δράσεις που μπορεί κανείς να προγραμματίσει και να βάλει μπροστά ως στρατηγική, ανεξάρτητα με το αν είναι υπέρμαχος της μίας ή της άλλης άποψης, γιατί πλούστατα έχουν πολλαπλή στόχευση. Έτσι, πολλαπλή στόχευση. Και μάλιστα έχουν και ένα χαρακτήρα που θα το δούμε παρακάτω, το λέει πολύ καλύτερα ένας ερευνητής, που λέει ότι δεν θα σου προκαλέσουν καμία μεταμέλεια εκ των υστέρων. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που αν τα κάνεις, αποκλείεται να τα μετανιώσεις. Και ίσως αυτό είναι το κριτήριο, το τελικό. Λοιπόν, εδώ είναι μια εικόνα, υπάρχει στο βιβλίο. Αυτό το puzzle που βλέπετε είναι οι αντιμαχόμενες ομάδες μεταξύ Ιράκ και Συρίας. Είναι το καθεστώς του Άσαντ, είναι οι αντάρτες, είναι οι Κούρδοι, είναι το Ισλαμικό, το Χαλιφάτο τέλος πάντων. Και κάποιες ακόμα ομάδες εξωτερικές που υποστηρίζουν και αυτό το puzzle είναι το puzzle των συγκρούσεων όπως ήταν το 2014. Είπαμε ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες αιτίες για αυτό το πράγμα και εδώ είναι το αποτέλεσμα τώρα. Δείτε κάτι. 240.000 νεκροί στη Συρία από το 2011. Εντάξει, είναι τεράστιο, είναι εκατόμβοι, έτσι. Και είναι κατανεμημένοι στους υπέρμαχους του καθεστώτος και στους αντικαθεστωτικούς τέλος πάντων.
που έχει μέσα Κούρδους, τζιχαντιστές, επαναστάτες Σύριους, ξένους τζιχαντιστές, ένα σημαντικό ποσοστό, δηλαδή εκτός Συρίας, έτσι. Και κοιτάξτε η εικόνα εκείνης της περίοδου, ως πρώτη άφιξη, Ελλάδα 483.000, τότε, έτσι. Ιταλία 7,5, Ισπανία 7,5. Τελικός προορισμός, Γερμανία, πόσο είναι, 200.000, Ουγγαρία 73, Σουηδία 71 και πάει λέγοντας. Αλλού θέλανε να πάνε, αλλά όλοι περνάνε από εδώ. Από εδώ, από την Ιταλία και κάποιοι ελάχιστοι πάνε και από άλλες οδούς. Έτσι. Το τι στρατηγική λοιπόν θα επιλέξεις και τι θα κάνεις με όλο αυτό το πράγμα είναι άλλα 3,5 εκατομμύρια στην Τουρκία. Έτσι, είναι άλλα 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία. Και δεν υπάρχουν μόνο οι Σύριοι. Υπάρχουν από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, πρόσφυγες δηλαδή και μετανάστες είτε οικονομικοί, είτε κλιματικοί, είτε λόγω πολέμου, είτε από ένα σωρό αιτίες. Πώς πιστεύουμε εμείς εδώ πέρα ότι θα κλείσουμε με ένα μαγικό τρόπο στα σύνορα, και δεν θα υπάρχει κρίση, αυτό είναι απορίας άξιων. Και φυσικά αυτή η ροή, λέω εγώ τώρα, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εάν στο χώρο που γεννάται το πρόβλημα δεν σταματήσει να παράγει, δεν σταματήσει να αναπαράγεται. Κλιματικές επιπτώσεις, επιπτώσεις μάλλον λόγω της κλιματικής μεταβολής. Εντάξει, κατανεμημένες στην Ιφίλιο. Ένα πράγμα είναι διαπιστωμένο έτσι και αλλιώς, ότι πρώτον, δεν θα είναι ομοιόμορφες οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, δηλαδή δεν θα ζεσταθούμε όλοι μαζί ή θα κρυώσουμε όλοι μαζί. Έτσι. Θα είναι πολυπίκυλες ανάλογα με το χώρο που βρισκόμαστε και με το ιδιαίτερο περιβάλλον. Συν ότι αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα αυξηθεί η ποσότητα των ακραίων φαινομένων και η συχνότητά τους. Όταν δηλαδή υπάρχει μια μεταβολή, μια διαταραχή στους κλιματικούς παράγοντες, τότε αυξάνονται τα ακραία φαινόμενα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να διατηρηθούν σε μια περιοχή σταθερές οι βροχοπτώσεις ετήσιες, να βρέχει 400 mm κάθε χρόνο. Αλλά αντί να είναι κατανεμημένα σε 20 μέρες από 20 mm, να είναι σε 3 βροχές από 150. Έτσι. Αυτό έχει τεράστια διαφορά στο πώς δουλεύουν οι υδατικοί πόροι της περιοχής και τα οικοσυστήματα κτλ. Και πρέπει κανένα να το λάβει υπόψη του, σχεδιάζοντας και με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και παρακολουθώντας και τι συμβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή, σε μια περιοχή που ένα ποτάμι μόνιμης ζωής μετατρέπεται σε διαλείπουσας και από εκεί που έτρεχε όλο το χρόνο κάνει 3 πλημμύρες και το χάνεις, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να, στο μεταξύ, όταν θα γίνει η πλημμύρα, αντί να πεις «Θεέ μου πλημμύρα», ας πούμε, να πεις ευτυχώς να δουλέψουν τα έργα να αποθηκεύσουμε το νερό. Θέλει αλλαγή νοοτροπίας δηλαδή σε ορισμένα πράγματα, αν συμβαίνουν τέτοιες κλίμακες μεταβολές. Αυτό που είπατε για τη μετανάστευση είναι συμπλήν μια νομοτέλεια, δηλαδή δεν λέει κάποιος μετανάστευστε. Αλλά όταν ξεκινήσει μία τάση, αν δεν σταματήσει το αίτιο το οποίο την προκαλεί, δεν πρόκειται να... Το κακό είναι ότι στη σύγχρονη εποχή, μαζί με αυτούς που είναι μετανάστες για οποιουσδήποτε λόγους, παρισφρύνουν μέσα και αυτοί που έχουν τον στο νου τους το κακό. Εντάξει, και που έρχονται επί τούπου του και οι οποίοι δεν προέρχονται καν μόνο από τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, αλλά είναι και άλλοι που έχουν γεννηθεί στις χώρες, δηλαδή στη Γαλλία και στο Βέλγιο, ήταν δεύτερης και τρίτης γενιάς οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλακήκαν σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πρόβλημα της μετανάστευσης που έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι ίδιο με των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν περισσότερο τους Μεξικάνους, έτσι, έχει παρατηρηθεί ας πούμε ότι ακόμα και στη γλώσσα μετά από 2-2,5 γενιές οι Μεξικάνοι τα εγκαταλείπουν στο σπίτι τα Ισπανικά και μιλάνε Αγγλικά. Έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι με τον ένα τρόπο με τον άλλο ενσωματώνονται λίγο στην κουλτούρα την Αμερικανική. Όσο και αν οι Μεξικάνοι θεωρούν ότι εκεί οι νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες είναι πατρίδα τους και κανονικά είναι Μεξικό και τα λοιπά και με όλα τα συμπαρομαρτούντα, παρόλα αυτά μετά από λίγο καιρό τους αφομοιώνει η Αμερικανική κουλτούρα. Ναι, αυτό. Λοιπόν,
Άλλους προβλήματα έχουν, ας πούμε, εκεί, ότι υπάρχει μία διάχυση της διαφθοράς που προέρχεται από το εμπόριο ναρκωτικών και τις παράνομες συναλλαγές εκεί πέρα, τις συνοριακές, το οποίο σιγά σιγά όσο ανεβαίνει σε επίπεδο μπαίνει και σε πιο κεντρικά κλιμάκια της κυβέρνησης ως φαινόμενο η διαφθορά που προέρχεται από εκεί. Οπότε πηγαίνουμε τώρα στο πώς να διαχειριστούμε όλη αυτή την ιστορία. Αυτό που μέχρι τώρα έχετε δει σε όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού είναι κυρίως αυτό το μοντέλο, δηλαδή το μοντέλο του υπολογισμού της διακινδύνευσης, της εκτίμησης διακινδύνευσης, με στόχο να αναλύσουμε τα διαφορετικά πεδία του προβλήματος, τους παράγοντες, να σχεδιάσουμε πάνω σε αυτά, να τα παρακολουθήσουμε και τελικά να ελέγξουμε και να μετριάσουμε τις επιπτώσεις. Αυτό, εντάξει, είναι ένας κλασικός τρόπος προσέγγισης, είναι πάρα πολύ αποδοτικός, ιδιαίτερα σε όλα αυτά που έχουν μία ανιχνεύσιμη καθημερινότητα, ανιχνεύσιμους μηχανισμούς που τα έχουμε κατανοήσει τα φαινόμενα, εκεί που μπορούμε δηλαδή να πάρουμε τους παράγοντες και να τους ξεγυμνώσουμε και να τους μελετήσουμε. Έτσι. Στις άλλες περιπτώσεις όμως, που είναι άγνωστοι κίνδυνοι ή τελείως ξαφνικοί και αναπάντεχοι και δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν κιόλας, εκεί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να σου κάνει κάποια προεκτίμηση της κατάστασης. Δεν μπορεί να κάνεις assessment, δεν μπορεί να κάνεις risk assessment. Εντάξει. Ένα κομμάτι όμως αυτής της προσέγγισης, γιατί θυμάστε ότι μία βασική σχέση που λέει ότι η διακινδύνευση είναι συνάρτηση της πιθανότητας της εκδήλωσης του καταστροφικού συμβάντος επί την τροτότητα και την έκθεση του πληθυσμού. Αντίστροφα σε αυτό πάει η ανάπτυξη της ικανότητας. Μέσα σε αυτή την ικανότητα, έτσι, είναι η προσαρμοστικότητα της κοινωνίας, αυτό που λέμε resilience. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, παίρνοντας δηλαδή αυτό το κομμάτι από το μοντέλο του risk management και αναδεικνύοντας το πιο πάνω, αυτό λέει το εξής, ότι αν έχεις αναπτύξει δομές συνοχής και υποστήριξης και προσαρμοστικότητας μέσα στην κοινωνία, οτιδήποτε και να έρθει μπορεί πιο εύκολα και να απορροφήσει το σοκ και να επανέλθει στην καθημερινότητά της. Δηλαδή, φανταστείτε μία πολυκατοικία στην οποία δεν γνωρίζει κανείς κανέναν και μία πολυκατοικία στην οποία είναι όλοι φίλοι μεταξύ τους. Έτσι, αν συμβεί ο σεισμός στη μία και αν συμβεί στην άλλη, ποιες θα είναι οι διαφορές με όλο τον κόσμο μέσα. Έτσι. Φανταστείτε στο ίδιο παράδειγμα, ας πούμε, μία κατάσταση όπου όλοι μαζί έχουν κουβεντιάσει και έχουν περάσει διάφορες δυσκολίες και έχουν αναγκαστεί να συνεργαστούν και μία κατάσταση στην οποία δεν τους έχει ξανασυμβεί ποτέ τίποτα και δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ. Έτσι. Αυτά τα πράγματα την κρίσιμη στιγμή που κάτι άγνωστο θα τους χτυπήσει θα είναι ο κρίσιμος παράγοντας. Έτσι. Μία ομάδα ξένων που δεν γνωρίζονται, που δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ, που δεν έχουν κοινά πολιτισμικά στοιχεία, που αν μιλάνε καν την ίδια γλώσσα, έτσι, θα κουτουλάνε ένα από τον άλλο. Δεν θα μπορούν να αντιδράσουν, θα βρεθούν σε αμηχανία. Ή θα λειτουργήσουν και ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αυτοί που έχουν δομές προσαρμοστικότητας ανεπτυγμένες έχουν καλύτερες πιθανότητες και να απορροφήσουν το σοκ, έπεσε ένας, θα το σηκώσουν δύο, εντάξει, και να επανακάψουν από αυτό. Πήρε φωτιά του ενός, το σβήσαμε, μένει σε εμάς μέχρι να αποκατασταθεί το δικό του. Δεν τρέχει τίποτα στην πραγματικότητα. Δηλαδή, στο άξαφνο, μια κοινωνία με δομές προσαρμοστικότητας έχει καλύτερες πιθανότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αντικαταστήσουμε όλα τα άλλα να κάνουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι αποτυχάνει το παράδειγμα. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δουλέψουμε πάνω και στα δύο, έτσι έχουμε καλύτερες πιθανότητες για όλο το φάσμα. Ένα άλλο εργαλείο είναι αυτό που λέμε chain of events. Αυτό είναι ένα ανάπτυγμα του τι έγινε σε σχέση με τη Φουκουσίμα
στο σεισμό της, και το τσουνάμι της Ιαπωνίας. Δηλαδή γίνεται ο σεισμός και το τσουνάμι και αρχίζουν κάποιες σειρές αλυσιδωτές γεγονότων, τις οποίες καλό είναι κανείς να έχει προσπαθήσει να τις μοντελοποιήσει και να τις προεκτιμήσει από πριν. Δηλαδή λες ότι ήταν η ανάπτυξη σεναρίων. Έτσι. Γίνεται το πυρηνικό ατύχημα, το οποίο πυρηνικό ατύχημα έχει διακοπές και ανεπάρκεια ρεύματος. Αυτό καθ' αυτό σταματάει μια μονάδα, δεν δίνει ρεύμα. Εντάξει, κοινωνική αναταραχή επειδή είναι πυρηνικό το ατύχημα, συν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από εκεί και μετά. Δραματική αύξηση δραστηριότητας επί τηλεπικοινωνιών. Θυμάστε το 99 όσοι ήταν στην Αθήνα, blackout με τη μία. Γιατί όλοι σηκώσαν το τηλέφωνο να πούμε αν είσαι καλά ή δεν είσαι, πού είμαστε. Αστοχίες των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Πού, στην Ιαπωνία τώρα. Όχι όπου και όπου. Μιλάμε για την Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, στην οποία τους ήρθε SMS και έλεγε ότι σε 30 δευτερόλεπτα έρχεται ο σεισμός. Σε αυτή την Ιαπωνία συζητάμε. Έτσι. Και disruption, διακοπή κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Με τον Ικέι από πίσω, με τις τεράστιες πολυεθνικές βιομηχανίες που έχουν οι Ιάπωνες και δεν συμμαζεύεται. Ανταλλακτικά. Θυμάστε το 96 που είχε γίνει ο σεισμός στην Ταϊβάν και μετά γέμισε ο τόπος σκληρούς δίσκους που ήταν ελαττωματικοί. Το θυμάστε αυτό. Αντιστοίχως, ας πούμε, σταματήσανε τα ανταλλακτικά από διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες και από διάφορες βιομηχανίες γενικότερα να έρχονται προς τα πού, προς τις χώρες εισαγωγής. Εδώ το ένα στα δύο αυτοκίνητα είναι γιαπωνέζικο. Έτσι. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, παραδείγματα αντιμετώπισης ή τέλος πάντων προετοιμασίας για την αντιμετώπιση. Σε διάφορα πεδία. Το IPCC, το πάνελ για την κλιματική αλλαγή, η διακυβερνητική οργάνωση. Το NASA, NEO, Near Earth Objects, το παρατηρητήριο δηλαδή, που κοιτάει τους αστεροειδείς που λέγαμε κτλ. Ο Οργανισμός για την Εφαρμογή της Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών. Αυτοί έχουν ένα monitoring system σε όλο τον πλανήτη, που ανοιχνεύει όλο το φάσμα του ήχου και των υποήχων, έτσι, και μπορεί να είναι σε θέση να ξεχωρίσει τον ήχο που κάνει μια κατολίσθηση, μια φάλαινα, μια πυρηνική έκρηξη, ένας αστεροειδής που πέφτει στη Γη, να τα ξεχωρίσει από την κυματομορφή τους. Και ένας σεισμός, προφανώς, έτσι. Άρα υπάρχει ένα παγκόσμιο δίκτυο το οποίο στείνεται ακριβώς για να παρακολουθεί ότι δεν κάνει ο κύμιο κάθε κύμα, ας πούμε, πυρηνικές δοκιμές. Βιοειθική στη βιοτεχνολογία και την ανατεχνολογία. Γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, αν δεν μπουν γρήγορα κανόνες σε πράγματα που εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα, να έχουμε δυσάρεστες επιπτώσεις που δεν έχουμε προεκτιμήσει. Γι' αυτό και θα δείτε και στη βιοειθική τα ίδια και στο AI Ethics. Υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται η αρχή της προφύλαξης. Υπάρχει επόμενη διαφάνεια και λέει ότι εάν δεν ξέρω ποιες είναι οι επιπτώσεις, μετριάζω τη δραστηριότητα. Αυτό δεν σημαίνει το παραλίο. Έτσι. Σημαίνει ότι εντείνω την έρευνα για να ξέρω τις επιπτώσεις. Έτσι. Και κυρίως δεν εξαπλώνω μια κατάσταση, μια μορφή ανάπτυξης, εάν δεν έχω χαρτογραφήσει τι ζημιές μπορεί να κάνει. Εκεί είναι και μια, ας πούμε, ειδοποιώς διαφορά του ευρωπαϊκού με τον αμερικανικό τρόπο, ότι οι Ευρωπαίοι παραδοσιακά είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το πράγμα και λίγο πιο αρτηριοσκληρωτικοί κατά την άποψη των Αμερικανών, ή οι Αμερικάνοι είναι πιο τολμηροί και ρυψοκίνδυνοι σε σχέση με τους Ευρωπαίους κατά την άποψη των Ευρωπαίων. Εντάξει. Δηλαδή η κατηγορία, ας πούμε, ότι εσείς θα συζητάτε μέχρι την άλλη ζωή, ας πούμε, μέχρι να αποφασίσετε αν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και πεινάει ο κόσμος ωστόσο. Και οι άλλοι λένε, οι Ευρωπαίοι, ότι ξέρεις, εμείς έχουμε μελέτες για τη βιοπηγικότητα κτλ. Και άμα ξεφύγουν και κάνουν. Και... Εντάξει, η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Ότι αν έχεις πρόβλημα υποσυντισμού και σου πεθαίνει ο κόσμος, κάτι πρέπει να κάνεις. Αλλά άμα είναι μετά να χαλάσεις ένα οικοσύστημα το οποίο σου θρέφει όλους αυτούς, πρέπει να το έχεις ζυγίσει πρώτα. Η ΑΝΙΖΑ, η Υπηρεσία Ασφάλειας Δικτύου και Πληροφοριών, που είναι σε μεγάλη ανάπτυξη τώρα στον ευρωπαϊκό. Δεν φαίνεται αυτό, το δείτε στο βιβλίο. Εδώ είναι διάφορες τροχές που στατιστικά κινούνται τα near earth objects που έρχονται και πέφτουν στη Γη. Εντάξει. Άρα είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης διακινδύνευσης από πτώση αστεροειδών στον πλανήτη. Διάφορες άλλες εκτιμήσεις για την πιθανότητα
πρόσκρουσης ενός αστεροειδούς ανάλογα με τη διάμετρό του, με το χρόνο επανάληψης, με τον αριθμό τους και την ενέργεια την εκλειόμενη. Γενικά είναι σπάνια τα φαινόμενα που μπορούν να σου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος, γιατί εδώ μιλάμε πάλι για δυνάμεις του 10. Και... Okay. Δεν είναι σπάνιο. Και τώρα να συνέβαινε πάλι Σιβηρία ήταν. Πάλι του Γκούσκα είναι. Δηλαδή εκεί είναι δάσος Παρθένο ή τουλάχιστον ήταν τότε. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή δεν έχω δει πραγματικά τι έχει στην Τουγκούσκα τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι ο τρόπος που δουλεύει αυτό τέλος πάντων και με ποιο τρόπο ανοιχνεύει στο ορατό και στο υπέρυθρο φως τα αντικείμενα. Άρα ένα κομμάτι είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η έρευνα για τους κινδύνους και τα ρίσκα. Εδώ είναι πώς παρακολουθούμε την ισοδύναμη δόση ραδιενέργειας που ταξιδεύει μετά από ατυχήματα στον ωκεανό ή στην ατμόσφαιρα μετά από ατυχήματα σαν το Τσερνομπίλ και σαν την Φουκουσίμα. Εντάξει, το νέφος στην ατμόσφαιρα και η διάχυση της ραδιενέργειας στον ωκεανό μετά τη Φουκουσίμα και εδώ η υψηλότερη απόθεση ραδιενεργών υλικών μετά το Τσερνομπίλ. Την πήραμε και εμείς γερή τη δόση μας εκείνη την περίοδο. Εδώ είναι το δίκτυο που λέγαμε για την ανίχνευση και την έγκαιρη προειδοποίηση για τις πανδημίες και τις επιδημίες. Και κλείνοντας σιγά σιγά, έχω 2-3 πράγματα ως ρητά για προβληματισμό. Δηλαδή λέει, όταν εμπλέκονται ισχυρά συναισθήματα, οι άνθρωποι τείνουν να εστιάσουν στη δυνότητα του συμβάντος παρά στην πιθανότητα να συμβεί. Αυτό, ας πούμε, ισχύει στην τρομοκρατία. Δηλαδή, είμαστε διατεθειμένοι σαν κοινωνία να επενδύσουμε τεράστια ποσά και πόρους πάνω στο φαινόμενο της τρομοκρατίας, γιατί το ίδιο το φαινόμενο είναι αδιανόητο προς εμάς. Όχι ότι είναι ψηλή η πιθανότητά του. Η πιθανότητά του είναι αντικειμενικά πάρα πολύ χαμηλή. Ειδικά σε σχέση με άλλα πράγματα που μπορούσαμε να βάλουμε πόρους. Όμως, η ψυχολογική επίδραση που έχει το είδος του φαινομένου σε εμάς, και έχω βάλει εδώ μία απλή εικόνα, η οποία ποια είναι η εικόνα, βγάζει το Χαλιφάτο και λέει αυτή είναι η ηχθή μας. Και με το που βλέπεις τη σημαία της Ελλάδας εδώ πέρα, αμέσως κάτι σε τσιμπάει, δεν σε τσιμπάει. Κάτι σε πιάνει. Λες, όπ, είμαι στόχος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έβγαλε ένα JPEG στο δίκτυο η Al-Qaeda, το ISIS, και εμείς θα χαλάσουμε 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι δεν είναι. Δεν θα πάρουμε μέτρα ασφαλείας. Δεν θα κινητοποιηθούμε. Δεν θα κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες, ορατές και αόρατες, προς όλες τις κατευθύνσεις. Από πού ήρθε αυτό με μια εικονίτσα. Εμείς χαλάμε λεφτά, ας πούμε, που θα τα δίναμε κάπου αλλού. Έτσι, τα στερούμε. Γιατί δεν είναι αντικειμενικός ο κίνδυνος, είναι. Είναι. Πόσος είναι σε σχέση με τους άλλους. Όταν έγινε η επίθεση την 11η Σεπτεμβρίου, μετά από κάποια χρόνια, έβγαλε ένα εκεί διάγγελμα ο Μπιν Λάντεν και έλεγε ότι σας κάνουμε πλάκα. Λέει, γιατί εμείς δουλεύουμε σε συνεργασία με την Αμερικανική κυβέρνηση. Εμάς κόστησε, λέει, η επίθεση στους δίδυμους πύργους αυτά $500,000 και έχετε χαλάσει εσύ 500 εκατομμύρια. Αυτή η ασυμμετρία του πράγματος, αυτή είναι και η φιλοσοφία της ασυμμετρίας, έτσι. Αλλά όταν είσαι εσύ στη θέση ευθύνης, πού θα δώσεις τα λεφτά τώρα. Τι θα προκρίνεις. Και αυτά τα παρακολουθεί όλος ο πλανήτης, live. Δηλαδή, όταν βγει αυτό, το είδαν όλοι. Θα έρθει και θα σου ζητήσει ευθύνες. Τι έχεις κάνει γι' αυτό. Και πρέπει όντως κάτι να έχεις κάνει. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στην πιθανότητα στους θανάτους ανά χρόνο από αυτά τα φαινόμενα. Ηφαιστειακές εκρήξεις. Καμιά διακοσαριά. Αεροπορικά δυστυχήματα. 600 ξέρω πώς είναι. Τρομοκρατικές επιθέσεις. Λίγο παραπάνω. Πλημμύρες. 15.000. Σεισμοί. 20.000. Δυστυχήματα τροχαία. Τι είναι αυτό. 500.000.
Ιατρικά λάθη. 600.000-700.000 θάνατοι. Λοιπόν, αν ήσασταν εσείς ασφαλιστική εταιρεία, πού θα θέλατε να γίνουν οι επενδύσεις για να μειωθούν αυτά? Γιατί αν το δούμε από αυτή την πλευρά, από αυτούς που διαχειρίζονται τους πόρους, που ασφαλίζουν, που πληρώνουν για όταν γίνει αυτό, έτσι, έρχεσαι εσύ και κάνεις ασφάλεια για το σπίτι σου και λες μετεωρίτης. Εντάξει, τα τσεπώσαμε, λέει η ασφαλιστική. Είναι μία στα 10 δισεκατομμύρια, που χτυπήσει το σπίτι μετεωρίτης. Άμα βάλεις διαρροή όμως, θα πάει ένα κατοσταρίκο παραπάνω, γιατί του χρόνου θα σου σπάσει ο σωλήνας. Είναι σίγουρο. Λοιπόν. Και λέει τώρα ο κύριος Μιλ εδώ, είπαμε για την αρχή της προφύλαξης, we should ask as risk minimum. Θα πρέπει να δρούμε, να δράσουμε ως υπεύθυνοι οι οποίοι ελαχιστοποιούν τη διακινδύνευση χωρίς μεταμέλεια, δηλαδή αυτές οι πράξεις που κάνουμε να μην υπάρχει περίπτωση να τις μετανιώσουμε μετά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την κλιματική αλλαγή, ότι υπάρχουν δράσεις που είναι κοινώς παρονομαστής, έχουν πολλαπλή στόχευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάπου λάθος αν πεις ότι θέλω να μειώσω το διοξίδιο και τις διαρροές από τα παράθυρα, ας πούμε, τις διαφυγές θέρμανσης στο περιβάλλον. Who justify our actions by benefits that would accrue even if the original risk assessments were partial or even complete failures. Δηλαδή, που οι πράξεις μας θα έχουν όφελος ακόμα και αν η αρχική εκτίμηση της διακινδύνευσης ήταν τελείως λάθος. Αυτό είναι μάλλον ένα ασφαλές κριτήριο. Δεν ξέρω πόσο ευρέως μπορεί κανείς να το εφαρμόσει. Αλλά είναι ασφαλές ένα κριτήριο άμα πεις ότι ξέρεις κάτι. Εγώ βλέπω ότι αυτό που θα κάνω σε καμιά περίπτωση δεν κάνει ζημιά, σίγουρα έχει όφελος και λάθος να έχω κάνει στην εκτίμηση, κακό δεν κάνει. Δεν ξέρω πόσο ριζοσπαστικό θα είναι αυτό για την πόσο αποτελεσματικά είναι τέτοιου είδους προσεγγίσεις όταν καίει εκείνη την ώρα τη δύσκολη η πατάτα. Και φυσικά μπαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι όταν οι πολιτικές για τον κάθε κίνδυνο είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Και τα είπαμε αυτά, να μην επανερχόμαστε. Νομίζω ότι εδώ είμαστε ένα πριν από το τέλος, ναι. Ωραία. Λέει, he who is led by fear and does what is good in order that he may avoid what is evil is not led by reason. Λοιπόν, δηλαδή, αυτός ο οποίος αποφασίζει υπό το καθεστώς του φόβου, ακόμα κι αν το κάνει για καλό, είναι λάθος. Θα κάνεις λάθος. Έτσι. Ο φόβος είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αποδεκτό, είναι μια φυσική κατάσταση, δεν μπορεί να καθοδηγεί ούτε το σχεδιασμό, ούτε την αντίδρασή σου, ούτε τίποτα. Έτσι. Είναι εκεί, είναι φίλος, σε προφυλάει από τις κακοτοπιές. Ο φόβος δεν μπορεί να σου υπαγορεύει δράσεις. Και φυσικά κάτι που δεν το έχει πει μόνο ο Σπινόζα είναι ότι καλύτερα ένα μικρότερο κακό τώρα παρά ένα μεγαλύτερο στο μέλλον και καλύτερα ένα μεγαλύτερο καλό στο μέλλον από ένα μικρό καλό τώρα. Εντάξει. Και αυτά είναι ασφαλείς προσεγγίσεις, γιατί τώρα όλα τούτα που έχουμε πει, με τι έχουν να κάνουν, με το μέλλον έχουν να κάνουν. Συζητάμε, όταν λέμε στρατηγική, συζητάμε για το μέλλον. Όταν λέμε παγκόσμια καταστροφή, σημαίνει μας ενδιαφέρει ποιο, το μέλλον του πλανήτη, το δικό μας, των επόμενων γενιών, των παιδιών μας κτλ. Συζητάμε για το μέλλον. Άρα λοιπόν τι, ένα μικρό πικρό χάπι τώρα, παρά μια καταστροφή στο μέλλον. Έτσι. Ένα μεγαλύτερο καλό στο μέλλον και ένα μικρότερο όφελος τώρα. Έτσι. Συμπλήν, αυτή είναι η φιλοσοφία. Αυτό για την παγκοσμιοποίηση το είπαμε. Εντάξει. Εδώ τώρα ο κύριος Σπιλ έχει κάνει την εξής εκτίμηση. Και κλείνω με αυτό. Αξιολογεί ως πιθανότερα ξαφνικά γεγονότα για τα επόμενα 50 χρόνια 4 πράγματα. Τους αστεροειδείς με κειμενόμενη πιθανότητα, γιατί Σίπλιν κάνει, αλλά δεν είναι η ίδια πιθανότητα για ανάλογα με το μέγεθος. Η ηφαίστεια και το τσουνάμι, μιλάμε για γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, έτσι. Και πιο ψηλά απ' όλα, ένας μεγάλος πόλεμος ή μια επιδημία γρίπης. Αυτά προκρίνει αυτός, με βάση τους δικούς του υπολογισμούς και με βάση τι, με βάση το πόσες φορές έχουν ξανασυμβεί και πόσο χρόνο έχουν να συμβούν και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το ποίημα του Λόρδου Βίρονα. Το έχει και στο βιβλίο που έγραψε το χρονιά χωρίς καλοκαίρι.
Λοιπόν, σήμερα θα ανέβει οι σημειώσεις, το PowerPoint, αυτό το που είδατε σήμερα, οι σημειώσεις του βιβλίου δηλαδή, και μάλλον αύριο το θέμα της εργασίας που είπαμε συμπλήν ποιο θα είναι. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλη έκταση, δηλαδή με 2.500 λέξεις πρέπει να έχει γίνει η δουλειά μας. Φανταστείτε ότι θέλετε ένα γρήγορο, συνοπτικό report για κάποιον που ενδιαφέρεται να πάρει αποφάσεις και θέλει τη γνώμη σας, ακόμα και αν είναι estimated guess. Δηλαδή, εγώ εκτιμώ αυτό με βάση αυτό και αυτό το στοιχείο, εντάξει, και τα υπόλοιπα με οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ.